πάμε να μην φορέσουμε και φαρμακεία. Αυτό λέγατε. Ναι, επειδή έτσι είναι το σύνηθες. Ποιο είναι το σύνηθες, δηλαδή? Αυτή η χρονιά έχει πάρα πολύ διάβασμα και γι' αυτό ξενυχτάμε και κουραζόμαστε βράδυ πρωί. Γι' αυτό. Τι ώρα κοιμήθηκες χθες το βράδυ? Μία, τρεις. Καφέ ήπιες το πρωί? Εγώ δεν ήπια, θέλω να πάω να πάρω στο κηλικείο να πιω. Και εσύ ξενύχτης? Ε, για να σηκώσουν τα χέρια. Ποιοι ξενυχτήσανε χθες το βράδυ διαβάζοντας? Ό,τι βλέπω τα αγόρια είναι πιο διαβαστερά, γι' αυτό θα ξεκινήσουμε με τα κορίτσια. Τι θα ξεκινήσουμε? Και σας κισούλες, εσάς ξυπνήσετε να ανάψω λίγο τα αίματα. Λοιπόν, να πάνε και από το καλάδι στο κηλικείο 2-3 αγόρια. Έλα, φύγετε, φύγετε, γρήγορα. Οι υπόλοιποι περάστε εκεί, κάθεστε, γρήγορα. Τα αγόρια, έλα, δεν περπατάμε, τρέχουμε. Οι νεράιδες μου να έρθουν εδώ να παραταχθούν σε τριάδες. Τι, εμείς ορθιές? Προς το παρόν. Φέρτε δυο πορτοκαλάδες για τις κοπέλες, πες τη σαβούλα κερνάω εγώ, ε! Και γιατί μας κερνάτε πορτοκαλάδες, κύριε? Για το καλό του χρόνου. Ε, κύριε, το κάνετε που το κάνετε για το καλό του χρόνου. Να μην πάμε κι εμείς μαζί με τα αγόρια να πιούμε τις πορτοκαλάδες. Σωστά, έχεις δίκιο. Σε βλέπω κουρασμένη. Θα πηγαίνετε εκεί πέρα, αν έρθουν οι πορτοκαλάδες θα τις πιείτε και μόλις φυρίξω, σε μηδέν χρόνο θα έρθετε εδώ, σε τριάδες. Γρήγορα! Συγγνώμη, κύριε! Εμείς τι να κάνουμε? Εσείς καθίστε και χαλαρώστε. Κάτσε! 10 λεπτά κήρυγμα. Τι να πείτε, 10 περνάνε τα λεπτά. Τα μαρτύρια μου έρχονται απανωτά. Ο μπαμπάς φωνάζει, η μαμά μανουριάζει και η γιαγιά. Τους γείτονες με κρανίες τρομάζει. Όλοι για το δικό μου μοιάζονται καλό. Μαλλιά τις δουλειές τους τρέχω μόνο εγώ. Το χάρτζι λίγη που έχω ούτε για τσίγλες στάνει. Το πόσες τσίγλες όμως δεν λέω γιατί τι κάνει. Το πρωινό μου πλούσιο σε γάλα με φραπέ. Κορνφλέικς δημητριακά, μόδα ντε μοντέ. Διήμερη αποβολή έφαγα στο σχολείο. Της γειτονιάς μου έβαψα το ζάχαρο πλαστείο. Των δραστηριοτήτων μου τελευταίο σφύριγμα είναι το γονέο. 10 λεπτά κήρυγμα. Γιατί δεν πάνε να έδιωξε τους εργάτες? Πώς θα το κουβαλήσουμε τώρα όλα αυτά? Είσαι καλά, εδώ μου τα σπάσαν όλα. Κοίτα εδώ να δεις τι. Αχ, και αυτό ακόμα 100 κομμάτια μου το κάνανε. Γιατί δηλαδή θα τα κουβαλήσουμε εμείς όλα αυτά? Παιδί μου, θα έρθουν τα παιδιά να μας βοηθήσουν. Συνεννοήθηκα με τον Λεωνίδα. Ο Τέλης και η Μαριλένα. Όχι, παιδί μου, όλη η τάξη θα έρθει να βοηθήσει. Μια ωραία, τα πιάσαμε τα λεφτά μας. Α, μην ειρωνεύεσαι. Τα παιδιά σε αυτήν την ηλικία, ζέτα μου, έχουν μεγάλη δύναμη. Παίρνουν την πέτρα και τη στίβουνε. Τι περιμένουμε, τι περιμένουμε, έλα! Με το 3 όποια δεν παρουσιαστεί εκεί, παραταγμένη σε τριάδα, θα πάρει απουσία. Γρήγορα, γρήγορα! Προσέξτε με εδώ πέρα. Αρχίζει γενομένες εκ της πρώτης τριάδος. Τι θα κάνουμε? Θα τρέχουμε μέχρι την πασχέτα, μόλις φτάσουμε τη γραμμή, θα σκύβουμε την ακουμπάμε. Μετά θα επιστρέφουμε στην άλλη, θα κάνουμε το ίδιο και εδώ, στο κέντρο. Αυτό επαναληφθεί 3 έως 4 φορές, οκ? Το καταλάβαμε. Λοιπόν, με το πρώτο σφύριγμα η πρώτη τριάδα. Με το δεύτερο η δεύτερη. Και με το τρίτο η τρίτη. Θες να δοκιμάσεις? Όχι, δεν θέλω. Οκ, άραξε. Λοιπόν, έλα, έτοιμες, πρώτη τριάδα, άρξεστε. Δεύτερη. Η τρίτη. Τέταρτη μόνη. Τρέχουμε, τρέχουμε, έλα. Έλα τα νιάτα της Ελλάδος, όλα τα καρπή, γρήγορα. Πιο γρήγορα, κουραστήκαμε από τώρα. Αυριανές μητέρες, τι παιδιά θα θρέφετε. Λάτε, αράχτε τώρα. Καλμός. Αράχτε, αράχτε. Ηρεμήστε. Ας τις χρειάδες, σε τριάδες. Λοιπόν, καθίστε εσείς. Για να σηκωθούν τα αγοράκια τώρα. Έλα τώρα. Ελάτε, ελάτε τα αγοράκια μου τώρα. Να δούμε σφρίγος, δύναμη και πάθος που δημιουργεί το διάβασμα. Γιατί θα τρέξουμε κι εμείς? Πώς θα τρέχετε κι εσείς? Συγγνώμη, εσείς είπατε μόνο τα κορίτσια. Εμείς διαβάζαμε όλη νύχτα. Διαβάζετε όλη νύχτα? Εμπρός λοιπόν σε τριάδες από τα κορίτσια τώρα να ξυπνήσουμε, εμπρός. Έλα, εσύ, εσύ και εσύ. Πρώτη τριάδα. Εδώ. Και οι υπόλοιποι, πάρτε θέση από πίσω. Έλα, ελάτε, ελάτε, κουρασμένα. Ελάτε. Λοιπόν, ακούστε με προσοχή. Ό,τι κάνουν οι κοπέλες. Πάμε στην μπασκέτα, αφήσουμε τη γραμμή, την ακουμπάμε. Αλλά επιπροσθέτως βάζουμε και 3 επιδηματάκια στο τρίτο χρόνο κάθισμα παθή. Όσο πιο ψηλά, φυδάμε τόσο πιο καλά. Το καταλάβαμε? Όχι. Ποχιά. Λοιπόν, με το πρώτο σφύριγμα, πρώτη τριάδα. Δρόμο. Πρώτη τριάδα τρέχουμε. Δεύτερη, τρίτη, πάμε. Ελάτε. 9 του 2004, μπρος. Μπροστά, επιδηματάκια. 1, 2, 100. 1, 2, 100. 1, 2, 100. Την άλλη μπασκέτα, τροχάδι. Άντε στο κεφάκι, το Λεωνίδα, το χρυσό. Τρέχτε. Έλα τη γραμμή και επιδηματάκια. 1, 2, 100. 1, 2, 100. 1, 2, φτάνει. Φτάνει, ελάτε εδώ, ελάτε εδώ. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ας πω το καλά, ελάτε.
Κάτω κάμψεις. Γρήγορα, όλοι κάτω. Κάτω κάμψεις. Πούσα, γρήγορα. Έλα. Με το ένα κάτω, με το δύο πάνω. Ένα. Δύο. Ένα. Δύο. Ένα. Δύο. Ένα. Δύο. Ένα. Δύο. Τέλει. Θα κάνεις το κάλκινο, πρόσεχε. Έλα, εντάξει, εντάξει, ανάπαυση. Έλα, στοπ, στοπ, στοπ. Ηρεμήστε. Πω, 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 Παναγία. Ξαπλώστε κάτω, όλοι. Καλά που θα έρχονται ο Λεωνίδας με τους φίλους να μας βοηθήσουν, ε. Ακόμα είναι νωρίς. Στο σχολείο είναι ακόμα τα παιδιά. Τότε τι βασίστηκες πάνω τους, ε. Όχι, θα βασιζόμουν επάνω σας. Που σηκώσατε δυο κούτες και πιάστηκε η μέση σας. Και υποφέρετε και είσαστε πτώματα. Βρε, σηκωθείτε να κάνουμε καμιά δουλειά. Τι δυο κούτες που κοντεύει να πάει μία η ώρα, είμαστε εδώ από τις 8 το πρωί και δεν έχουμε πιει ούτε ποτήρι νερό. Αχ, ναι, ρε, μάνα, πιάσε δυο ποτήρια νερό. Αχ, κουρακιάσαμε. Ύστερα σου λέει, κάνε παιδί για να σου δώσει ένα ποτήρι νερό στα γεράματα. Τι γεράματα, ρε Κικίτσα, χρειάζεσαι τώρα τι λέμε. Έλα, Ζέτα, δεν με κόβεις τα κομπλιμέντα σου. Εγώ θα σας δώσω το νερό γιατί έχω φιλότιμο και σας λυπάμαι έτσι όπως είσαστε πτώματα. Βάλε και λίγο καφέ και λίγο ζάχαρη μέσα έτσι για να πάρει λίγο χρωματάκι. Α, και πού είσαι, στο δικό μου βάλε πιο πολύ ζάχαρη, τρεις βάλε. Πού γαϊδούρες που είσαστε. Και λίγα παγάκια, μανούλα. Παιδί μου, κάνε όρεξη, αλλά ψάχνω και δεν βρίσκω ούτε τον καφέ, ούτε τη ζάχαρη, ούτε τα ποτήρια. Τι στο καλό, τι στο καλό φτιάξατε από το πρωί. Το σπίτι σου φτιάξαμε, βρε. Κατάλαβες. Μας ξεπάτησε όλο το πρωί για να τη φτιάξουμε το σπίτι της και τώρα μας δημιουργεί ενοχές για ένα ποτήρι νερό. Έλα, πήγαινε δίπλα να μας φτιάξει ένα καφέ. Έλα, εκεί πέρα είναι όλα τακτοποιημένα. Α, ναι, μωρέ, και να πάμε να τον πιούμε που είναι πιο άνετα. Και ποιος θα τακτοποιήσει αυτό το σπίτι, παιδιά. Όταν ήρθουν τα παιδιά. Τα παιδιά αργούν ακόμα. Τέλος πάντων, πάμε δίπλα, τι να κάνουμε. Να πω, να πω, γιατί δεν φωνάζουμε τον Άσο να έρθει να μας βοηθήσει στα βαριά. Ωχ, Παναγιά μου, αχ! Νασούλη μου! Όχι, κάνω φωνητικές ασκήσεις. Αχ, αχ, μωρό μου, λες να πάθει κάτι σοβαρό η μέση σου. Άστο ρε Βιβάκη, μάσου σε παρακαλώ, άστο, γιατί αν το κάνεις καλύτερα το χειροτερεύεις. Βρε Νάσο μου, πρέπει να βρω κάτι, κάτι να σου βάλω πίσω από τη μέση. Αλλά τι, Νάσο, θες νερό? Δεν διψάω, πονάω! Ουχ, τι την ήθελα, ο μαλάκας την ανακαίνεις, τι την ήθελα. Αφού ήξερα ότι στο τέλος πάλι εγώ θα την πληρώσω. Μα, δεν πρόσεχες κι εσύ. Όταν κουβάλαγες είπαμε, αγάπη μου, όταν σηκώνουμε βάρη, τα ποδαράκια είναι λυγισμένα, δεν είναι τεντωμένα. Ναι ρε, πες μου ότι φταίω και από πάνω. Μου βάλεις και χέρι. Άντσα, θα τους σηκώσω το ρημάδι. Ορίστε. Έλα βρε Βιβί, έλα βρε, σε περιμέναμε βρε, χάθηκες, δεν παρουσιάστηκες. Άσε μωρέ Κικίτσα, άσε, πάθαμε μεγάλη συμφορά. Εκεί που κουβαλούσαμε με τον Άσο, ντουλάπια, συρτάρια, κρακ, κάνει κλίδες και πάει. Πού πάει? Πάει παιδί μου, έπεσε ξερός. Και τώρα πονάει? Να σου πονάς λέει Κικίτσα. Πονάω. Πονάει. Και τώρα τι θα κάνετε? Και τώρα τι θα κάνουμε Νάσο? Τώρα θα πονάω μέχρι να μου περάσει. Τώρα θα πονάει μέχρι να του περάσει. Καλά, καλά. Έρχομαι εκεί. Έρχομαι. Περίμενε. Ωμα, παιδιά. Ο Νάσος έχει πρόβλημα με τη μέση του. Σοβαρά. Τι έπατε, Λουμπάγκο? Δεν ξέρω, παιδί μου. Πάω να δω. Λοιπόν, εσείς καλά κάνετε και πίνετε τον καφέ σας τώρα. Φτιάξατε εδώ το σαλόνι. Τώρα μετά θα πάτε να φτιάξετε την κουζίνα. Μετά θα πάω στο δικό σου το σπίτι να τα φτιάξετε όλες την εντέλεια. Όταν θα γυρίσω, θα θέλω όλα έτοιμα. Έτσι, κορίτσια μου. Α, θα σας ενημερώσω εγώ για ό,τι συμβαίνει στον Νάσο, έτσι. Σήκω. Κουνήσου, πάρε το Λεωνίδα τηλέφωνο να του πεις να έρθουν αμέσως μετά το σχολείο, μην έχουμε άλλα. Του στείλω ένα μήνυμα γιατί τώρα θα το έχει κλειστό στο σχολείο. Πού πάμε για καφέ? Δεν έμενα, να με πονά τα πόδια μου. Τι είναι αυτή, Λεωνίδα, πάμε για καφέ. Πάμε σπίτι μου, κερνάει και η Κίτσα. Πάπα, τώρα είναι που δεν έρχομαι. Πάμε ρε να βοηθήσουμε και τη μάνα μου. Αργυρί, Βασίλη, έρχεστε. Σπίτι μου, ρε, να βοηθήσουμε εκείνη τη μάνα μου με τη μετακόμιση. Ρε φίλε, πονάει όλο μου το κορμί. Και εμένα. Αλλά ωραία, θα αλλάξουμε στο καινούργιο το μάτι του Λεωνίδα. Αυτό είναι. Πάμε. Πω, ωραίο, καλόγουστο, καλορίζικο. Σ' αρέσει και η Κίτσα μου και εμένα μου αρέσει. Αριστούργημα είναι Δικό σου γούστο. Βέβαια. Που να δεις το δικό μου το σπίτι. Αριστούργημα, τώρα που έχει γίνει, έτοιμο είναι. Σε πιστεύω και η Κίτσα μου, σε πιστεύω. Δεν μου λες βρε θηρίο. Πότε τα κατάφερες και το τακτοποίησες τόσο γρήγορα? Από το πρωί της έστρωσα και τις δύο, τη μέρα και την άλλη. Και η Κίτσα, ποτέ θα έρθω να το δω? Τώρα, καλέ, πάμε. Δεν μπορώ. Νάσο μου, τι έχεις αγάπη μου, γιατί είσαι εδώ? Άραξα λίγο να ξεκουραστώ. Πονάς, ε? Καλοσύνης, ρε Κικίτσα, που με σκέφτεσαι. Αμάρε, Νάσο, μην είσαι τόσο γαϊδούρη. Η Κικίτσα άφησε κακή κακό στο σπίτι της για να έρθει να σε δει. Είπα καλοσύνη της. Να πάω στο φαρμακείο να σου πάρω ένα μπλάστερ.
άστρε, τώρα πηγαίνω. Όχι, όχι, κυκίτσα μου, εντάξει, πήρε παυσίπονο. Μα πώς το είπες, αγάπη μου, αυτό. Αγάπη μου, το είπε. Ο γιατρός να προσέχει όταν σηκώνει βάρη. Ο γιατρός είπε να μην σηκώνω καθόλου βάρη. Ωραία, γιατί δεν ακούς τον γιατρό τότε. Δεν μου λες, κυκίτσα μου. Σ' αρέσει η έκθεση έτσι όπως έχει γίνει. Αριστούρα, και μα είναι το έλεγα προηγουμένως στην βιβλία, αλλά εσύ δεν άκουγες. Ωραία. Και ποιος λες ότι τα κουβάλισε όλα αυτά εδώ τα έπιπλα και μάλιστα τα μετέφερε και τα τοποθέτησε σε όλες τις πιθανές θέσεις. Τώρα που το λες, αν πάρουμε τον καναπέ και τον πάμε λίγο πιο πίσω, θα ανοίξει ο χώρος, ε! Μπράβο, ρε! Ωραία ιδέα! Άντε, βρε! Σήκω τότε! Σήκω! Όχι! Θα το κουβαλήσετε με μένα επάνω! Φωνάς, ε! Καλά, εντάξει, άλλη φορά. Από πότε σου έχει μείνει αυτό το κουσούρι στη μέση? Το κεφάλι του τα φταίει, κυκίτσα μου. Ο γιατρός του είπε να κάνει γυμναστική. Αλλά πού αυτός? Άντρε, μη βιχέσαι μας με τον γιατρό. Ο γιατρός και ο γιατρός. Εγώ είμαι σίγουρος ότι αυτό το έχω πάθει από τη γυμναστική. Που τότε που ήμουν νέος και ήμουν αθλητής και γυμναζόμουν. Και έπεσα από το μονόζυγο τότε στους διασυλλογικούς. Α, από τη γυμναστική και λένε ότι η γυμναστική κάνει καλό. Τέλος πάντων, να σου μου ευκαιρία τώρα που είμαι εδώ να σε σηκώσουμε με τη Βιβί, να σε πάμε στο σπίτι να ξεκουραστείς, να ξαπλώσεις, αγάπη μου, θα σου περάσει μετά. Να πάω κι εγώ στο σπίτι, γιατί αυτές οι δύο είμαι σίγουρη ότι από την ώρα που έφυγα κάθονται στον καναπέ. Έλα, έλα, έλα πάνω. Τώρα μα σου πω ότι άμα με αφήσει, άνετα κοιμόμουν, τι έχει να πει. Θα σε πίστευα. Ω, ψόφια, ημεράκωσα. Κι εγώ το ίδιο. Δεν χαλαρώνουμε για κανένα τεταρτάκι έτσι να κοιμηθούμε λίγο. Μετά ξαναρχίζουμε τη δουλειά. Σε αυτό με βρίσκεις απόλυτα σύμφωνη. Δεν νομίζω ότι προσωπικά, άμα δεν κοιμηθώ λίγο, δεν είμαι ικανή για τίποτα. Να την καληνύχτα. Αχ, πολύ γουστάρω να μπαίνω σε αυτή τη σπιταρόνα. Καλορίζικο. Ευχαριστώ. Μανά, κυκίτσα ήρθαν οι κουβαλητές μας, τραωμάρα μας. Ψυχή δεν υπάρχει. Καλά, χαμός είναι εδώ πέρα, ε. Και κάτι μου λέει ότι εμείς θα τα μαζέψουμε όλα αυτά. Α, όλα κι όλα. Θα πιούμε καφέ πρώτα. Εννοείται, μωράκι μου, πάμε εμείς στην κουζίνα να φτιάξουμε καφεδάκι. Οφ, κακή αρχή έκανε φέτος ο Καραχρήστος. Εγώ δεν ξανακάνω γυμναστική. Εγώ λέω να πάμε στο γιατρό να πάρουμε απαλλαγή. Δεν είμαστε καλά. Γυμναστική στην ηλικία μας. Ούτε πρώτη γυμνασίου να πηγαίναμε. Πω πω, παιδιά, εμένα πονάει όλο μου το κορμί. Και εδώ νιστάζω, χθες κοιμήθηκα 3 η ώρα. Μαζί δεν ήμασταν, ρε. Ρε μωρό μου, πού τον έχετε το καφέ? Δεν ξέρω, μωρό, έχουμε, αλλά εγώ βρήκα τη ζάχαρη. Πάμε να δούμε μήπως είναι στις έξω κούτες. Ωχρε, αυτοί ψοφίσανε. Τότε χέρι στους καφέδες. Τι να φτιάχνουμε? Έλα να ράξουμε κι εμείς, μωρό μου. Και τι, δεν θα μαζέψουμε? Θα έρθει η μαμά μου και θα μας πει τι πρέπει να μαζέψουμε για να μαζέψουμε. Έλα. Κατσικίτσα μου να πω με το δεξί. Αχ, Παναγία μου, καλό ρίζικο. Καλή, τι ωραίο που είναι. Κουκλίστικο το έχεις κάνει. Σ' αρέσει, κοίτα εδώ, κουρτίνες. Πάρα πολύ ωραίες είναι. Δεν το συζητώ. Κικίτσα. Τι θέλουν αυτές εδώ? Α, δεν είμαστε καλά. Κοιμούνται του καλού χέρον. Κυκίτσα μου, φαίνεται τις ξεπάτωσες. Ναι, λοιπόν, έλα, πάμε να τις ξυπνήσουμε, πάμε να δω και το διαμέρισμα της μέρης και μετά να πάω στον Άσο πριν ξυπνήσει και αυτός. Τι να δεις το διαμέρισμα της μέρης, τώρα αφού κοιμούνται δεν θα κάνουν τίποτα, θα είναι χάλια το διαμέρισμα. Έλα, αν θέλω ένα ξύλο. Μα μια φορά τους ανέφερα μια δουλειά. Ας το καλό. Πω, πω, χάλια, χάλια. Κούτες, πράγματα, παιδιά, παιδιά, τι παιδιά είναι αυτά, καλή Κικίτσα? Λες να πέσε καμιά επιδημία στην Αθήνα. Και εμείς, βρε, γιατί είμαστε ξύπνιας? Δεν μου λες τι θέλουν αυτά εδώ τα παιδιά? Είχα ζητήσει στο Λεωνίδα να φέρει τους φίλους του να μας βοηθήσουν στο κουβάλιμα. Αμάρε, Κικίτσα, αμάν, τους ξεπάτως και αυτούς μορτοθεό σου δεν έχεις. Όχι, παιδί μου, εγώ, το πρωί δεν ήταν εδώ, τώρα ήρθανε. Λεωνίδα, Λεωνίδα, τι έγινε, παιδί μου, γιατί κοιμάστε όλοι? Γιατί νιστάζουν. Ακού, νιστάζουνε, αν είναι δυνατόν. Τέλει, τέλει, ξύπνα, παιδί μου. Τι είπε σε κουδουνί? Ναι, θα πάρει απουσία τώρα το παιδί. Κυρία Κικίτσα, πώς βρεθήκατε εσείς εδώ? Πρε, παιδί μου, άνοιξε τα μάτια σου να δεις που βρίσκεσαι για να καταλάβεις γιατί είμαι εδώ. Πού βρίσκομαι? Αχ, Μαριλένα. Μαριλενάκι. Ξύπνα, καλέ. Θα κοιμάμαι, άσε με. Δεν μου λες? Αυτόν εδώ δίπλα σου που κοιμάται, πώς τον λένε να τον ξυπνήσω? Ποιον? Πώς τον λένε, παιδί μου, αυτόν με τα μακριά μαλλιά και το σκουλαρίκι? Λεωνίδα! Εμέρι! Εμέρι! Ξύπνα, ρε, ξύπνα, ρε! Οχ, δεν ξέρεις τι ώρα είναι! Αχ, κοιμηθήκαμε! Αργήσαμε, κοιμηθήκαμε, τι κάναμε εγώ το καλό και δεν κοιμήθηκα. Ευτυχώς που δεν ήρθε η Κικίτσα, από όπου θα ακούγαμε. Έλα όμως, θα προλάβουμε πριν να ξεκινήσουμε να μαζεύουμε. Περιμένει τουλάχιστον. Άιντε, πάμε. Πάμε, πάμε, πάμε. Άιντε. Προχώρα. Ρε, μπελάς, ρε, αυτοί δεν ξυπνάνε με τίποτα. Ρε, τέλει.
Εσύ ξύπνα! Τα πόδια σου τα έχεις πάνω στο καινούριο το καναπέ! Όχι! Τώρα θα δεις. Βρήκα το κόλπο. Ξυπνήστε παρακαλώ! Πάρτι! Ξυπνήσαμε! Τι λες καλέ, δεν ακούω! Σας ξυπνήσαμε, λέω! Γιατί ποιος κοιμότανε! Έλα, γράμμα, δυνάμωσε το, μη μας ξενερώνεις! Τι νομίζεις, παιδί μου, ότι εδώ μέσα είναι δημόσιο υπνοτήριο? Γιατί κοιμάται κανένας, παιδιά, κοιμάται κανείς! Όχι! Όταν ήρθα εδώ μέσα, εγώ ξέρω ότι βρήκα έναν, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε να κοιμούνται και δύο από δίπλα! Λοιπόν, δουλειά! Άντε μπρος! Άντε δουλειά, γι' αυτό ήρθατε εδώ μέσα! Εγώ δεν μπορώ να κουνηθώ! Πιάστηκα! Σιγά, μωρ, πιάστηκες κι εσύ! Τι να μπορεί να βρει κι αυτοί οι κακόμοιροι που κοιμήθηκαν τρεις σε έναν καναπέ! Εγώ πάντως θέλω να σηκωθώ, δεν μπορώ. Όχα, είμαι σαν γέρος, μιλάς εσύ, το ξέρεις. Ρε γιαγιά, μας είχε γυμναστείς δύο ώρες και μας έτρεχε στο προάβλιο. Έχουμε πιαστεί. Αν εννοείς πως δεν θα βοηθήσεις τις δουλειές, σε γελάσανε. Ναι, κυρία Μέρη, ο γυμναστής σήμερα μας ξεθέωσε. Εμένα πονάει η μέση μου. Πάω σπίτι μου να κοιμηθώ. Κι εγώ. Δεν μπορώ να σταθώ όρθιος. Πάμε κι εμείς. Συγγνώμη. Άμα θέλετε, αφήστε τα πως είναι και ερχόμαστε αύριο εμείς και τα φτιάχνουμε. Ναι, Χρυσό, από εσένα θα περιμένουμε να μας φτιάξει το σπίτι μας. Γεια σας και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία, Πάω κι εγώ στο κρεβατάκι μου να κοιμηθώ, γιατί σε αυτό το καναπέ έγινα σαν στραβοσουγιά, έγινε, εντάξει, κορίτσια. Κορίτσια, μαζέψτε καμιά κουτάρα, παιδιά, θα σκοτωθούμε σε αυτό το σπίτι. Ρε, μας δουλεύετε! Μην νοιάζεσαι, αύριο πρωί-πρωί θα πάω στο σχολείο για εξακρίβωση. Σήμερα θα γυμνάσουμε πρώτα το πνεύμα και μετά το σώμα. Α, δεν γίνεται. Εμείς έχουμε κενό τώρα. Ναι, αλλά το κενό πρέπει να το καλύπτουμε, λέει ο κανονισμός. Κύριε, τι μάθημα θα κάνουμε δηλαδή? Εσύ τι γουστάρεις. Κύριε, να σας πούμε την αλήθεια, εμείς προτιμάμε το κενό. Μέσα στην καρδιά μας το. Εσύ το ξέρεις στο μυαλό, αγόρι μου. Δεν μου λες, έχεις γραφτεί εθελοντής για τους Ολυμπιακούς Αγώνες? Α, το ξέχασα. Είχα πολύ διάβασμα. Ωραία, για να σηκώσουν τα χέρια. Ποιοι γραφτήκαν, ποιοι δηλώσαν εθελοντές? Αν είσαι, ρε αχαήρευτη, δεν σας μίλησε κανένας για την Ολυμπιακή ιδέα? Όχι, ρε, άσχετε. Αρχαίο πνεύμα θάνατο, αγνά πατέρα και τα αρέστα. Τι ξέρετε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, πείτε μου? Ότι φτιάχνουν μετρό και κάτι κόμπο στους δρόμους. Και έχει γίνει η Αθήνα, δηλαδή, δράμα. Κίνηση, έσχος. Αυτό είναι που λένε φτάσα κόμπο στο χτένι. Ρε, γιατί γίνονται Ολυμπιακοί Αγώνες? Αυτό είναι εύκολο. Για την κονόμα. Για τη διαφήμιση. Τι να διαφημίσουν? Αναψυχτικά. Παπούτσια. Ξίδια. Ρε, παιδιά, ποιο θα πληρώνει όλα αυτά? Ρε, εσύ, δεν πληρώνουν οι αθλητές. Καλά, δε λέω, κύριε. Ερωτώ. Επαναλαμβάνω. Λέγε, τι θέλεις, λέγε. Ναι, ναι, κυρία, αυτό είναι και η δική μου απορία. Δηλαδή, όλο αυτό τον υδρό τα τσάμπα το χύνουν οι αθλητές. Ναι, παιδιά μου, δεν γνωρίζετε τι είναι αθλητικό Ολυμπιακό πνεύμα? Α, εγώ ξέρω. Είναι να σπάσω το ρεκόρ. Και αυτό τώρα μου γεννά μια άλλη απορία, κυρία. Σπάσε αυτά τα ρεκόρ, πού θα φτάσουμε? Θα πηδάμε σαν το Spider-Man σε λίγο. Καλά, εσένα σε βλέπω τέλειο για Taekwondo. Κύριε, εμένα γιατί με βλέπετε καλό? Εσύ για βάρη να δέσεις. Εγώ? Σε έχεις παραδέσει, έχεις μαζέψει πάρα πολύ. Σε βλέπω για στίβο. Για υγρό στίβο, για όρθι όλοι. Μα κύριε, εσείς είπατε ότι δεν θα κάνουμε γυμναστική. Εξάλλου είμαστε πιασμένοι και από τα χτες. Δεν θα κάνουμε γυμναστική. Κενό θα κάνουμε. Μόνο 7 γύρους θα φέρετε εδώ πέρα. Για να θέλετε να ξυπνήσετε λίγο, να γίνετε παρτίκια. Όρθι είπα. Όρθι! Σιγά-σιγά, τρεις τα κόκαλα των αθανάτων. Με συγχωρείτε, είστε αρμόδιος εδώ? Καλημέρα, θέλετε τίποτα? Ναι, να μ' ανοίξετε θέλω. Ποιον γυρεύετε? Έναν καθηγητή. Ποιον καθηγητή? Έχει σημασία ποιον καθηγητή θέλω. Έχει, γιατί άμα λείπει. Δεν λείπει. Και πού το ξέρεις ότι δεν λείπει, γυναίκα του είσαι? Όχι, ναι, γυναίκα του είμαι. Και ποιανού γυναίκα είσαι? Μην μου μιλάς στον Νικό, σε παρακαλώ, γιατί εκνευρίζομαι. Δεν είμαι κανενός γυναίκα. Είμαι γονέας, κηδεμόνας, πώς το λένε. Γονέας ή κηδεμόνας? Κηδεμόνας. Και ποιον καθηγητή θέλετε? Άντε πάλι, αρχίσαμε από την αρχή. Θα μου πεις ποιον καθηγητή θέλεις? Μα, αυτόν εκεί θέλω. Α, τον Καραχρήστο θέλεις. Καραχρήστο τον λένε? Γιατί δεν ξέρεις πώς τον λένε? Ναι, παιδί μου, Καραχρήστο τον λένε. Και είναι γυμναστής, Ναι. Μπράβο, αυτόν θέλω. Εντάξει, δεν σ' ανοίγω. Ορίστε. Πέρασε. Βγάλε την πίστη, Χριστιανέ μου, να με ανοίξει μια πόρτα. Πόπο βιασύνη σήμερα, μυστητή μου, κύριε. Ένα, δυο. Ελάτε, παλικάρια μου. Ελάτε. Αύριο θα πάτε φαντάρι να φυλάξετε την πατρίδα! Συγγνώμη, σταματήστε. Όταν θα πάνε φαντάρι και θα έχουν να αντιμετωπίσουν τον εχθρό, τότε να τα κάνουν όλα αυτά. Τώρα τους κουράζετε, κύριε. Κυρία. Οικονόμου, είμαι η
του κύριου Αλιβιζάτου του Λεωνίδα. Είμαι η Δεμόν. Εσύ είστε ο κύριος Χαραχρήστος, ο γυμναστής. Λουκάς Χαραχρήστος αυτοπροσώπος. Χαίρομαι πολύ. Ο γυμναστής. Ο γυμναστής. Έχω ακούσει τα καλύτερα για εσάς. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Χαραχρήστο, ναι. Ήθελα να σας πω, μήπως αυτή η γυμναστική που κάνετε στα παιδιά είναι πολύ εντατική και τα κουράζετε. Εντατική, τι θέλετε να πείτε. Η νεολαία σήμερα. Είναι πολύ κουρασμένη, διαβάζει συνέχεια και από την άλλη δεν τρώει καλά, δεν κοιμάται καλά. Λέω, μήπως με αυτή τη γυμναστική πέσουν ξερή κάποια στιγμή. Συγγνώμη, είστε γιατρός. Όχι, δεν είμαι γιατρός, αλλά αυτό η κοινή λογική το λέει. Ακούστε, κυρία μου. Η σημερινή νεολαία είτε κάθεται σε μια καρέκλα και διαβάζει, είτε κάθεται σε μια άλλη και πίνει καφέ. Ναι. Καταλάβατε, ναι. Τους είδατε πώς είναι, σκουριασμένοι. Τι να σας πω, εχθές τους κουράσατε πάρα πολύ, τους γυμνάσατε τόσο που πιαστήκανε. Πιαστήκανε γιατί είναι γύμναστοι και όπως λέγανε οι αρχαίοι μονπρόγονοι, νους υγιής, εν σώματι γη. Ναι, αυτό το λέγανε οι αρχαίοι, αλλά λέγανε και κάτι άλλο. Ναι. Παν μέτρον άριστον, κύριε Καραχρήστο. Το ξέρουμε ότι παν μέτρον άριστον, ναι. Συγγνώμη. Να σας ρωτήσω κάτι, ναι. Σας παραπονεθήκαν ότι εγώ τους κουράζω. Όχι, δεν παραπονεθήκαν. Έχω ένα πρόβλημα οικογενειακό, να σας εξηγήσω. Mm. Κάνω μια μετακόμιση στο σπίτι. Okay. Και τους είχα ζητήσει να με βοηθήσουν στη μετακόμιση. Και εκείνα τα παιδάκια μου είπανε ναι. Μπράβο, αξιέπαινε. Ναι, αξιέπαινε. Αν δεν βοηθήσανε, δεν βοηθήσανε. Γιατί? Διότι ήρθανε στο σπίτι και ήταν πτώματα από τη γυμναστική που τους κάνατε και πέσανε κάτω ξερή και κοιμηθήκανε. Κοιμηθήκανε, ήταν άϊπνα. Ω, δεν είναι έτσι. Κοιμηθήκανε γιατί ξεπεράσατε το μέτρο. Παν μέτρον άριστον. Εντάξει, κυρία μου, ακούσαμε το μέτρο. Σας παρακαλώ, θα τα λάβουμε όλα υπόψη μας. Θα τελειώνει αυτή η ιστορία, εντάξει. Εντάξει. Εν okay, okay. Πάση περιπτώσει, δεν μου λέτε κάτι. Παρακαλώ. Ο Στάθης είναι εδώ. Ποιο Στάθης? Ο Στάθης, ο λυκειάρχης σας. Γνωρίζετε το λυκειάρχη μου. Είμαστε πάρα πολύ φίλοι οικογενειακοί από το στρατό, να φανταστείτε. Κάνατε μαζί φαντάρι. Όχι, όχι. Απλώς ήταν πολύ φίλος με τον σύζυγό μου, τον Μακαρίτη. Τόσες φορές στη ζωή σε εμάς, τι να πούμε. Να είστε καλά. Λοιπόν, να φύγω, να μην σας κρατάω άλλο. Okay. Σας ευχαριστώ. Αν μπορείτε, σας παρακαλώ, λάβετε το υπόψη. Όχι, okay, θα το λάβω. Γεια σας, κύριε. Μισό λεπτό, να σας ρωτήσω κάτι. Μήπως έχετε σκολίωση. Σκολίωση, τι είναι αυτό? Μου επιτρέπετε να σας δείξω λίγο. Αν έχετε πόνο. Αχ, ναι. Εδώ, στην πλάτη. Αυτό είναι σχολίωση. Σχολίωση. Όχι σχολίωση. Σχολίωση. Εντάξει, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, σας βλέπω έχετε κουραστεί, μωρά μου. Γι' αυτό θα κάνετε 5 λεπτά διάλειμμα και μετά θα παίξουμε ποδόσφαιρο. Θα χωριστείτε σε 2 ομάδες. Συγγνώμη, κύριε, και τα κορίτσια τι θα κάνουν? Θα παίξουν και αυτά μαζί σας. Μα εμείς, κύριε, δεν ξέρουμε ποδόσφαιρο. Καλώς να μάθετε και να μην πρίζετε μεθαύριο τους άντρες σας όταν θα θέλουν να δουν κανένα ντέρμπι. Ωραία, λοιπόν, να παίξουμε αγόρια κορίτσια, έτσι. Τι λες, ρε ξύπνια, για να τις πάρετε τα σόβρακα. Μαζί θα παίξετε για να τις βοηθήσετε. Λοιπόν, ξεκινήστε και εγώ έρχομαι. Φεύγετε κιόλας. Ναι, καλά, έχω δουλειές. Να σας ρωτήσω κάτι. Μια που σας βρήκα, αυτή η σχολίωση που είπατε, άμα την έχει κανείς, πρέπει να κάνει ασκήσεις. Κάνει ειδική γυμναστική και σε 2 μήνες είναι μπερδίκι. Και πρέπει να πάει σε γυμναστήριο, ή. Όχι, θα έρθει σε μένα αυτός που την έχει, θα του δώσω ένα σετ ασκήσεων και θα γίνει τέλειος. Ωραία. Άμα έχει τη μέση σου και πονάς πολύ, πρέπει ειδικές ασκήσεις. Έχετε τη μέση σας? Όχι, καλέ. Εγώ μια φορά μπερδίκι. Ο πρώην γαμπρός μου έχει τη μέση. Ωραία, θα πάρετε μια μέρα τον πρώην γαμπρό σας, θα δείτε κι εσείς να με βρείτε εδώ. Αφού τελειώσει το μάθημα, θα σας δώσω ορισμένες ασκήσεις και θα περάσει και η μέση και η σχολίωση και τα πάντα. Καλά, είστε γλυκύτατα, σας ευχαριστώ. Και ακούστε, όταν οι γονείς οι κηδεμόνες κάνουν γυμναστική, κάνουν και τα παιδιά, θα το θυμάστε. Και οι κηδεμόνες. Ναι, ναι. Είναι σωστό, καλό παράδειγμα, ε. Γεια σας. Νατσούλη. Τα παγιούθμα θα πάμε να δούμε ένα γυμναστή όπως μας είπε ο γιατρός. Γιατί? Αφού ο γιατρός μας βρήκε γυμνάστρια. Μπορώ δηλαδή να καταλάβω τώρα γιατί πρέπει να ψάχνουμε να βρούμε άλλον. Άκου να σου πω. Δεν θα γυμνάζεις εσύ και θα αρρωσταίνω εγώ. Όχι δηλαδή να γίνεις καλά εσύ από τη μέση σου και να πάθω εγώ το στομάχι μου. Εγώ, άμα είναι να κάνω, θα κάνω ακολουθώντας πιστά τις υποδείξεις του γιατρού. Επίτηδες το κάνεις, βρε. Για να γλιτώσει τη γυμναστική. Δεν θα με βάλεις εμένα στο δίλημα. Ή την υγεία σου ή την υγεία μου. Εγώ σε βάζω, εσύ μπαίνεις. Τι σας φέρνω, τι σας φέρνω. Δεν μας νοιάζει, βρε Κικίτα, τι μας φέρνεις εσύ. Εμάς μας νοιάζει να βρούμε έναν πολύ καλό γυμναστή. Γυμναστή σας φέρνω. Ρίστε, κατάλαβες, μας κάνει τώρα πλάκα και η Κικίτσα. Όχι, παιδί μου, δεν κάνω πλάκα. Ζορκίζομαι. Φέρνω γυμναστή καταπληκτικό. Θα κάνουμε γυμναστική μαζί. Εσύ για τη μέση σου και εγώ για τη σχολίωση. Έχει σχολίωση. Όχι, αλλά μπορεί να αποκτήσω. Δεν είναι κακό να κάνει γυμναστική. Τότε γιατί να μην κάνω κι εγώ. Βιβί, μαζέψου. Έχω μία άλλη, ναι. Λοιπόν, θα πω στα κορίτσια να πάμε όλες μαζί σε ένα γυμναστήριο. Μπα,
Και θα έχει γυμναστές εκεί το γυμναστήριο. Και βέβαια θα έχει γυμναστές. Και τι, γιατί παλικάρια. Δεν θα πας. Να σου ζηλεύεις. Όχι, αλλά βγάζω το δάχτυ μου. Λοιπόν, πότε θα πάμε να βρούμε το γυμναστή που σου έλεγα. Γιατί βιάζεσαι. Ναι, ο γιατρός είπε να ξεκινήσεις αμέσως γυμναστική. Ορίστε, είναι εντολή γιατρού. Άρα οφείλουμε να το επισπεύσουμε. Πού να το βάλω τώρα αυτό, να το βάλω εδώ ή να το βάλω εκεί πέρα. Βάλ το εκεί πέρα. Ναι, αλλά όμως εδώ χρειάζεται λίγο χρώμα, ενώ εκεί πέρα έχει χρώμα. Βάλ το εδώ. Ναι, αλλά όμως εκεί κάτι του λείπει, δεν του λείπει κάτι. Βάλ το εκεί που λείπει, ρε παιδί μου. Ζετά, δεν με βοηθάς. Προσπαθώ. Τι άλλο θα μπορούσα να κάνω δηλαδή. Να μου πεις μια γνώμη. Μία σου είπα. 100 σου είπα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εγώ δεν θέλω 100. Μία θέλω. Μέρι, έχεις αρχίσει και εστεριάζεις με το σπίτι μου, φαίνεται. Έλα μου, έχω μεγάλη χαρά. Ρε παιδάκι μου, το καταλαβαίνω, τη μοιραστώ τη χαρά σου, αλλά μην μου τη λες και από πάνω. Ξέρεις τώρα, μην με παρεξηγείς. Είμαι σε φάση καινούριο κοσκινάκι μου. Πάλι καλά που το κατάλαβες. Αν ένα πράγμα εκτιμώ στον εαυτό μου, αυτό είναι που κάνω αυτοκριτική. Δηλαδή, μεγάλο πράγμα αυτό. Φαίνεται. Ξέρεις, πόσο χαίρομαι, δηλαδή, που έχω το δικό μου το χώρο. Έχω το δικό μου το χώρο και τον ορίζω. Αυτό είναι θεμελιακό για κάθε άνθρωπο, λέει η ψυχολογία, έτσι. Το καταλαβαίνεις ότι έχω ζήσει τόσα χρόνια χωρίς αυτό το θεμελιακό. Δηλαδή, χωρίς να μπορώ να βάλω τα πόδια μου πάνω στο τραπέζι. Δηλαδή, όχι, είναι σοβαρό αυτό. Το καταλαβαίνω ότι είναι σοβαρό και έτσι που το θέτεις, μπορεί να σου έχει κάνει και κανένα τραύμα αυτό. Και αν σου έχει κάνει τραύμα, δύσκολα τα πράγματα. Μπορεί να χρειάζεσαι ψυχανάλυση. Τώρα που έχω το δικό μου το χώρο, όλα θα διορθωθούν και χωρίς ψυχανάλυση. Τι ωραία! Να είμαστε μια φόρτα. Τι κάνετε και καλέ! Τα πόδια σου κάτω από το τραπέζι. Μαμά, έτσι μου αρέσει εμένα στο σπίτι μου, εντάξει. Άμα δεν σε αρέσει εσένα, στο δικό σου το σπίτι διαταγές. Παιδί μου, είναι θέμα τάξης. Τέλος πάντων. Μέρι, το δικό σου σαλόνι είναι πιο μεγάλο από το δικό μου, κάνω λάθος. Μπορεί να είναι, γιατί τι, πειράζει, υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όχι, εδώ υπάρχει λιγότερο συνωστισμός από έπιπλα. Βγάλε κανένα έπιπλο, άμα δεν σε αρέσει στο δικό σου το σαλόνι. Το δικό μου το σαλόνι είναι υπέροχο, σε παρακαλώ. Τι συζητάμε. Συζητάμε γιατί θέλω να απλώσω δύο στρώματα. Δεν βάζει με τα καλά σου. Απλώσει στρώματα σε ντόνια μαξιλαρία και τραχανά στο δικό σου το σαλόνι. Τι μου θέλω να κάνω γυμναστική για τη σχολίωση. Έχει σχολίωση και κίτσα. Δεν έχω, αλλά μπορεί να αποκτήσω. Τον φρονίμουν τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Τρελαθώ. Δεν έχει σχολίωση, αλλά θέλει να κάνει ασκήσεις. Και μέσα στο δικό μου το σαλόνι. Βέβαια, αφού δεν χωράμε στο δικό μου. Ποιοι δεν χωράτε. Περίμενε και θα δει. Δεν θα τη γλιτώσει την ψυχανάλυση, ε. Μα δεν βλέπει τι μου κάνει. Ελάτε, ελάτε, ελάτε. Μην τρέπεστε, εδώ ένα σπίτι είμαστε. Μερούλα μου, να συστήσω τον κύριο Λουκά Καραχρήστο. Είναι ο δάσκαλος γυμναστικής του παιδιού μας. Μερούλα είναι την κατέρα μου. Χαίρο πολύ. Παρομοίως. Πάει γυμναστήριο, Λεωνίδας. Τι παιδί μου γυμναστήριο, ο δάσκαλος του σχολείου είναι. Α, η Ζέτα είναι φίλη μας, οικογενειακή. Χαίρομαι. Δεν με στείς τα κορίτσια μου. Όχι, παιδί, εσύ τώρα στρώσε τα στρώματα κάτω και όχι τσιγάρο, μην ανάψεις, κομμύρι μου. Απαγορεύεται, ε? Δεν πάει, γυμναστική και τσιγάρο δεν πάει. Απαγορεύεται αυστηρός, λοιπόν, ξαπλώστε, βάλτε τσιγάρα μέσα. Ξαπλώστε τα στρώματα. Ναι. Και 15 κοιλιακούς ο καθής πρωτίστως. Μόνο κουπανιά. Μόνο κουπανιά. Καθίστε, να φτιάξω ένα καφεδάκι. Μέτριο, παρακαλώ. Ζετάκι, δεν πηγαίνει στην παλικαριά. Όχι, ρε Μερούλα μου τώρα. Όχι τώρα, θέλω να κάνω κι εγώ κοιλιακούς. Τότε γιατί δεν ξαπλώνονται κι εσείς ένα στρωματάκι. Αυτή είναι ξαπλωμένη από μόνη της, δεν έχει ανάγκη. Όταν κάνουμε γυμναστική δεν μιλάμε, παρακαλώ. Έλα, παιδί μου! Ήρθαν τα άγρια να διώξουν τα είμαι. Σε εσάς δεν αρέσει η γυμναστική. Να τελειώσω το καφεδάκι και μετά. Τι κακό είναι αυτό που πάθαμε φέτος με τον Καραχρήστο. Μίγα το τσίπησε. Middle age crisis. Δηλαδή. Περνάει την κλιμακτήριό του και του βγαίνει να γυμνάζει όλο τον κόσμο. Νέος δεν είναι για κλιμακτήριο. Αγόρι μου, μόνο εμείς είμαστε νέοι σε αυτή την ιστορία. Μπα. Μάλλον καινούργια φερμάνια του Υπουργείου Παιδείας είναι και να έχει κόσμο στους Ολυμπιακούς του 2004. Λες, ναι. Δίκιο θα έχεις. Πάμε. Και ένα και δύο. Τρία και πάμε. Ένα και δύο με ρυθμό και ξανά. Ξανά μανά και ένα με σπρίγκος. Λεωνίδα. Δεν θέλουμε να μεγαλώσουμε και να περάσουμε κι εμείς κλιμακτήριο. Εμείς, αγόρι μου, δεν θα μεγαλώσουμε ποτέ. Με τις υγείες σας! Ω, καλώς τα παιδιά. Λεωνίδες και Τέλης. Πάρετε από ένα στρώμα και έρχεστε και εδώ εσείς να κάνετε μερικούς κοιλιακούς γιατί χρειάζεται. Μπράβο, γρήγορα. Ναι, ναι. Ελάτε ξανά πάνω. Και ένα. Θα σου έδωσε λίγο. Άσε σε μένα. Και ένα. Δύο. Και τρία.
λες να πάθα καμιά γρήπη, παιδάκι μου. Πονάνε όλα μου τα κόκαλα. Χάσε με, μωρέ, και εγώ τα ίδια χάλια έχω. Το πρωί πήγαινα στο μπάνιο, σαν γριά 100 χρονών ήμουν, ε. Μόνο μαγκούρα που τα χρειάστηκα. Λες να είναι γεράματα. Τι να είναι, αποκλείεται. Καλά, εγώ ακόμα δεν παντρεύτηκα. Πότε πρόλαβα και γέρασα. Εγώ όμως που παντρεύτηκα και έχω και γιο της παντριάς. Αγάπη μου, πρόβλημά σου. Εγώ έχω όλη τη ζωή μπροστά μου. Τώρα για να το λες εσύ αυτό, κάποιον θα έχεις βάλει στο μάτι. Εγώ. Όχι, βέβαια. Έλα. Ό,τι πεις. Μέρι, δεν με πιστεύεις. Όχι, όχι. Σε πιστεύω, σε πιστεύω. Αχ, μου σκόνταψα και πάθαινα από τους πόνους, ρε παιδιά. Από να καθίσω. Α, όχι, χειρότερα είναι. Τι έπαθες, καλέ. Πιάστηκα από τη γυμναστική, παιδί μου. Τι πονάνε τα κόκαλά σου. Πονάνε τα κόκαλά μου, δεν λες τίποτα. Ευτυχώς που μου κόψε και πήρα του Λουκά τηλέφωνο. Έχεις το τηλέφωνο του Λουκά. Α, στο σχολείο τον πήρα. Και τι σου είπε. Τι μου είπε, ότι πιάστηκα γιατί είμαι, λέει, αγύμναστη. Μωρ, μήπως έβρισκα αυτό το Λουκά στο τηλέφωνο να μου έδειχνε τίποτα ασκήσεις γιατί πιάστηκα κι εγώ. Α! Πες μου τι θέλεις, παιδί μου, να τον πάρω εγώ στο τηλέφωνο να το πω. Τι είναι, μάνα, τα σπασμένα τηλέφωνα θα κάνουμε τώρα. Έλα, δώσ' το τηλέφωνο. Άμα σου έχει δώσει ένα τηλέφωνο, να το πάρουμε εμείς τηλέφωνο. Κάτσε, μην το γράψω εδώ πέρα. Μηδέν, ναι, δεν το ξέρω και απ' έξω. Κάτσε να το βρω. Με θέλετε τίποτα άλλο, γιατί έχω δουλειά, με καθυστερήσατε αρκετά. Εμείς δεν σε θέλουμε και κίτσα, γιατί εσύ ήρθες στο γραφείο μας. Σε παρακαλώ, δώσε μου το κλειδί σου, το κλειδί του σπιτιού σου, γιατί έδωσε το δικό μου στο Λεωνίδα. Και πρέπει να πάω να περιμένω τον ηλεκτρολόγο για να φτιάξει την πρίζα που θέλει στην κουζίνα σου. Βάλε, για σε μένα δεν ξέρω τι θα έκανε στη μέσα μου. Και μετά λέτε. Α, καημένη μάνα, είναι πολύ σκο. Αχ, πω, πονάω. Αυτό είναι για σένα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αποχή. Όχι, ρε. Όχι, ρε, αποχή την Πεντηλικίου. Δηλαδή, και ποιος θα κάνει αποχή πρώτη γυμνασίου. Παιδιά, έχω φοβερή πρόταση. Έχω πρόταση όμως που σπάει κόκαλα. Λοιπόν, δεν θα κάνουμε αποχή από το μάθημα. Θα κάνουμε αποχή από τη γυμναστική. Για πάμε άλλη μία. Ρε, παιδί μου, θα έρθει ο δάσκαλος εδώ πέρα, θα κάτσουμε εμείς μπροστά του και θα του πούμε: δάσκαλε, δεν τις κάνουμε σήμερα τις ασκήσεις. Να κάτσουμε να ξεκουραστούμε. Και έτσι δεν θα μπορεί να μας βάλει απουσία. Τι να σου πω, ποιος θα το πει. Εγώ αναγκαστικά. Ε, τα καλά μου τα παιδιά. Ε, καλώς το. Ας αράξουμε λοιπόν. Τι εννοείται τα καλά μας τα παιδιά. Υπάρχετε και κακά. Όχι, αλλά φέτος είστε το αγαπημένο μου τμήμα. Μπα, πώς και έτσι. Γιατί μου κάνετε την καλύτερη γυμναστική. Γιατί άλλοι τι κάνουν δηλαδή. Τίποτα. Να, μπράβο. Αυτό το τίποτα. Λέγαμε κι εμείς από αυτό το τίποτα να κάνουμε σήμερα λίγο τίποτα. Τι εννοείς τίποτα δηλαδή. Να, ας πούμε, να κάτσουμε σε ένα νίσκιο γιατί βαράει και ο ήλιος και να κουβεντιάσουμε, κύριε, αφού έχουμε τόσα πολλά να πούμε. Μπα, και γιατί το δάμε έτσι σήμερα. Ναι, σήμερα είπα, ε. Ναι, σήμερα γιατί. Εντάξει, και σήμερα, αλλά το σήμερα έτσι το σκεφτόμασταν με μια ευρύτητα χρόνου. Τι λέει. Λέει ότι από εδώ και πέρα δεν θα κάνουμε γυμναστική. Ναι! Τι ναι! Με ρωτήσετε εμένα. Α, σας παρακαλώ. Δεν θα σας αφήσω εγώ έτσι να μου σκουριάσετε. Να κάνουμε ασκήσεις, αλλά ελαφριές. Τι εννοείς ελαφριές. Βάδι, αλλά με χαμηλούς ρυθμούς. Δικαίωμα. Το σκεφτόμουν. Τι θα λέγατε να κάναμε μουσικοκινητική. Ευχαριστηθούμε, πράγμα με παιδιά. Να σου πω, γιαγιά, τι κάνεις εσύ στο σχολείο μου, ρε κοριτσάρα μου. Δουλειά έχω, παιδί μου, για όνομα. Τι δουλειά, ρε γιαγιά, έχεις στο σχολείο μου. Ρε, αγάπη μου, εγώ προσωπικούς λόγους που είμαι εδώ, δεν θέλω να μιλήσω με τον κύριο Καρακρίστο. Γιαγιά, ναι. Μία φορά θα σου το πω έτσι. Ναι. Τις προσωπικές δουλειές σου έξω από το σχολείο, σε παρακαλώ. Αγάπη μου, πιάστηκα και με τη γυμναστική κατάλαβες και ήρθε να μου δώσει κάποιες ασκήσεις για να ξεπιαστώ. Θα το παίρνεις τηλέφωνο άλλη φορά. Καλά, τώρα. Τώρα χορέψω εγώ. Ναι. Άντε, μπράβο, αγάπη μου, μπράβο, μπράβο, μαζί σου. Λουκά μου, δυσκολεύτηκα να σε αναγνωρίσω με τα παιδιά. Ίδιος είσαι. Να σε απασχολήσω λίγο ή έχεις δουλειά. Όχι, δώσε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Να σου πω, αγάπη μου, μήπως μπορείς να μου δώσεις κάποιες ασκήσεις. Έχω πιαστεί από τη γυμναστική. Τώρα δεν μπορώ, γιατί πρέπει να σχολιάσω πρώτα και μετά έρθω από το σπίτι, αν θέλεις. Θα είσαι από το σπίτι. Ωραία, θα ετοιμάσω και κάτι να τσιμπήσουμε. Μπράβο, πολύ καλά. Γεια σου, Λουκά. Τι γίνεται εδώ. Αυτό είναι τσάμικο. Είναι μουσικοκινητική! Μουσικοκινητική! Έλα πάμε με σπρίχο!
his mid-20s. A young ass man with a trash can. Strapped to the back of his ass with a rap can. Shoot through his last pants. Like a mummy at night, fighting. Like a frightened with five little white Viking and pills fighting him. Like a fucking wasp in a hospital. Lost thinking the fuck out of everything. I come up with. Περδίκες, θαρμάνος άνθρωπος. Μου. Γι' αυτό βρε σου φόρμαζα τόσο καιρό. Βέβαια. Και τι λέει, 15 λεπτάκια εκεί πέρα την ημέρα και γίνεις άλλος άνθρωπος. Να σου λακεί. Να σου πω, να το ρωτήσω το γυμναστή, να μου δείξει κανένα σετάκι από ασκήσεις να τις κάνω μαζί σου. Όχι, βιβάκι μου, αποκλείεται. Δηλαδή, πώς το πας. Τώρα που βρήκαμε παπά, να θάψουμε και τους ζωντανούς. Σας χαιρετώ. Καλώ την Κικίτσα. Περδίκησε λόγω και σένα, Όχι καλέ, δεν μπορώ να πάρω τα πόδια μου από τη γυμναστική. Πάντως δεν σου φαίνεται καθόλου. Έχεις δίκιο, καλέ, μια χαρά είμαι. Τώρα που το λες, λες να μου κάνει καλό που πέρασε από το σχολείο. Βέβαια, βρε κουτό. Σε ποιο δεν κάνουν καλό τα γράμματα. Όχι καλέ. Πέρασε από εκεί για να συναντήσω τον Λουκά, να το ρωτήσω κάποιες ασκήσεις. Έλα, χωρίς να το καταλάβω, μου πέρασε. Καλά, τόσο καλός γυμναστής είναι. Δεν μου λες, δεν μου λες τι σου έκανε. Τι σου έκανε, Κικίτσα, τι σου έκανε. Τι σου έκανε. Άλλα καλό. Πες μας, Κικίτσα. Άντε, όλο το πανηρόνο σα. Του πανάρθει από το σπίτι να μου δείξει κάποιες ασκήσεις. Και σκέφτηκα, αν θες να υποφεληθείς κι εσύ. Να σου δείξει τις ασκήσεις, κατάλαβες. Θα έρθω εγώ που θέλω. Βιβάκι μου, είπαμε αγάπη μου. Μην το γίνουμε τώρα όλοι φόρτωμα του ανθρώπου. Τι φόρτωμα, καλέ. Θα κάνω ένα μεζέ έτσι για να βγάλω την υποχρέωση. Και είπα να έρθετε κι εσείς εκεί. Θα τσιμπήσουμε όλοι μαζί, Πάρε τηλέφωνο, ρε παιδιά, σηκώστε το. Δε, τι. Βρίσκει. Μήπως έχεις κινητό. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, καλέ. Έχω ένα κινητό και εγώ από τότε που μένω μόνη μου, χρειάζεται το κινητό. Βέβαια. Κάτσε να δούμε πώς ανοίγει τώρα, γιατί δεν έχω ιδέα. Εμπρός! Αχ, Αντώνη μου, χίλια συγγνώμη. Μου συνέβη... Όχι. Μου συνέβη κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Ναι. Έχω μια ξαδέρφη, παιδί μου, πολύ αφηρημένη και άφησε πάνω στη φωτιά το λάδι, ναι, και έπιασε φωτιά και έτρεξε να βοηθήσω. Δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς. Όχι, ναι παιδί μου, σε 10 λεπτά θα είμαι εκεί. Τη σβήσαμε τη φωτιά. Άντε για. Ποιος έπιασε φωτιά? Η ξαδέρφη. Όχι, καλέ ψέματα το είπα. Τον αίσθησα τον άνθρωπο, τον ηλεκτρολόγο. Είχαμε ραντεβού στο σπίτι μου και εγώ έφυγα. Πω, ντρέπομαι, φεύγω γρήγορα, σε 10 λεπτά πρέπει να είμαι εκεί. Να σου λέω εκεί, να πάω κι εγώ να τη βοηθήσω που θέλω. Αφού βλέπω τώρα ότι πετάς τις κούφιες σου. Άντε πήγαινε γιατί αυτή βλέπω ξεμυαλισμένη. Κικίτσα! Κικίτσα, περίμενε, έρχομαι κι εγώ! Άρε μουρλοκομεία. Λες να τον πάρω τηλέφωνο. Γι' αυτό δεν το ζητήσαμε από την Κικίτσα. Μωρά, γι' αυτό το ζητήσαμε, αλλά τι να του πω. Αυτό που θες να του πεις. Ρε παιδί μου, πώς θα ανοίξω την κουβέντα. Φυσιολογικά, όπως την ανοίγει κάθε άνθρωπος. Ναι, αλλά αφού εγώ έχω άλλο πράγμα στο μυαλό μου, δεν τον παίρνω στην πραγματικότητα να του πω ότι πιαστήκαμε. Αυτό το καταλάβαμε. Ναι, αλλά το θέμα μου είναι ότι δεν θέλω να καταλάβει εκείνος με τη σειρά του ότι μου αρέσει. Πώς το καταλάβει, με ένα γεια που θα του πεις. Ένα γεια θα πω σε ξένο άνθρωπο, τη στιγμή που δεν έχω ξαναμιλήσει ποτέ στη ζωή μου μαζί του στο τηλέφωνο. Ποιος ξένος, ρε. Τρεις φορές δεν έχουμε κάνει μαζί του γυμναστική. Και επειδή έχουμε κάνει μαζί του τρεις φορές γυμναστική, τι πάει να πει αυτό, άιντε κολυτάρια. Ποιος μίλησε για κολυτάρια, να πει ένα τηλέφωνο. Εντάξει, σε παίρνει να τον πάρεις. Πώς θα γίνει να μην παραγίνω έτσι κολλητή μαζί του, χωρίς να βάλω και τεράστια απόσταση. Εγώ δεν καταλαβαίνω πως κάτι τόσο απλό έγινε τόσο περίπλοκο. Έγινε τόσο περίπλοκο γιατί έχω 1500 χρόνια να βγω με άνθρωπο. Το ξέρεις πολύ καλά αυτό. Μα δεν θα βγεις. Ένα τηλέφωνο θα πάρεις. Ένα τηλέφωνο θα πάρω, αλλά ο σκοπός μου είναι να βγούμε. Δηλαδή θα του προτείνεις να βγείτε. Όχι άμεσα, αλλά κάποια στιγμή. Στο εγγύς μέλλον, εν ευθέτω χρόνο, όπως να σου το πω. Πολύ ευχαρίστως. Ξέρω τώρα γιατί μπερδεύτηκα. Θα τον πάρεις τηλέφωνο και θα του πεις να βγείτε σε 2 εβδομάδες. Πού μιλάω, ρε Μέρη, τόση ώρα. Αμάν, πια γάιδαρος κας. Σου εξηγώ ότι θα πάρω τον άνθρωπο για να μας πει τι να κάνουμε που πιαστήκαμε. Αλλά ο σκοπός μου κανονικός και η ελπίδα μου η μεγάλη είναι να βγει μαζί μου κάποια στιγμή, εάν και εφόσον κάτσει το κατάλληλο τώρα. Ωραία. Πάρε. Παίρνω. Αλλά τι να του πω. Α, όχι, με συγχωρείς. Αυτή τη σκηνή δεν την ξαναπαίζω από την αρχή. Βρε, ας τον άζω να λέει. Μόλις έρθει αυτός εγώ θα τον πιάσω, είναι πολύ φιλότιμος και θα σου δείξει. Δεν είναι υπερβολικός ο Νάσος. Καλή, τι υπερβολικός. Όλοι οι άντρες είναι υπερβολικοί. Τους κολλάει κάτι και μετά δεν τους ξεκολλάει. Κάνε το κορόιδο, Δεν μου λες. Αυτός, τι τύπος είναι. Χαίρομαι, χαρούμενος άνθρωπος. Δεν πίνει και καπνίζει. Μάλλον καπνίζει. Καπνίζει λίγο, αλλά εγώ θα τον πείσω
να μην καπνίζει, γιατί γυμναστής και να καπνίζει γίνεται. Αγαπάει πολύ τα παιδιά. Έλα βρε κίκητσα καθηγητής, είναι ήδη δυνατόν να μην αγαπάει τα παιδιά. Ωραία, υπάρχουν που δεν χωνεύουν τα παιδιά. Είναι παντρεμένο. Δεν είναι παντρεμένο. Όχι, δεν νομίζω ότι είναι παντρεμένο. Γιατί... Να βάλω κάτι τα πράγματα. Καταρχάς, όταν του ζήτησα ένα μεσημέρι να έρθει, αυτό ήρθε απευθείας. Ενώ θα μπορούσε να πάει στο σπίτι του. Αν ήταν παντρεμένο, θα πήγε στο σπίτι του, έτσι δεν είναι? Σωστά. Από την άλλη μεριά, ένα βράδυ που του είπαμε να έρθει, ήρθε την ώρα που του είπαμε, άρα δεν ήρθε. Λες να είναι δεσμευμένο? Δεν ξέρω κι εγώ, βρήκε και έτσι στο τέλος. Τι μας νοιάζει, μας είναι, δεν είναι? Ή μας νοιάζει? Όχι, δεν μας νοιάζει καθόλου. Γιατί δεν μας νοιάζει? Πού είναι ο Νάσος, παιδί μου? Άργησε. Τέτοια ώρα και δεν έχει έρθει. Θα έρθει ο άλλος και θα γίνουμε ρεζί. Δεν πειράζει, κυκίτσα μου, καλύτερα να καθυστερήσει, γιατί έχω να κάνω ένα σωρό ερωτήσεις στον άνθρωπο και ο Νάσος θα με αγριοκοιτάζει. Τι βέρα φοράει. Ποιος καλέ? Ο Λουκάς, τι, για ποιον μιλάμε τόση ώρα? Το παιδί θα το βλέπω όποτε θέλω εγώ και όπου θέλω. Μ' ακούς? Ναι, γιατί είναι παιδί μου, γι' αυτόν τον λόγο. Α, έτσι σου είπε ο δικηγόρος, ε? Ο δικηγόρος η μάνα σου? Εγώ εγκατάλειψη ψυχικής στέγης, τι μας λες, κυρία μου? Σοβαρά, εσύ και η μάνα σου με διώξε από το σπίτι. Βεβαίως. Βεβαίως εσύ και η μάνα σου με διώξε από το σπίτι. Δεν μου λες με ποιο κοιμάσαι στο κρεβάτι? Α, επειδή τη πονάει αυτή η πλάτη, δηλαδή θα κοιμάσαι με τη μάνα σου στο κρεβάτι και εγώ θα κοιμάμαι στο καναπέ. Για να τα πω σε κανένα δικαστήριο αυτά. Να δούμε ποιο θα βλέπει το παιδί υπό όρους, εγώ ή εσύ. Άκουσε να δει. Άκουσε να δει. Εγώ με τη μάνα σου δεν μένω στο ίδιο σπίτι. Τελεία και παύλα. Εντάξει, εντάξει. Okay, ωραία. Θα τα ξαναπούμε. Δεν μπορώ τώρα, έχω ένα μύτη. Κλείνω. Άντε, γεια, γεια, γεια. Έχουμε μάθημα μαζί σήμερα? Όχι. Όχι. Θα του πω. Γεια, είμαι η Ζέτα. Άντε, μπράβο. Και θα μου πει αυτό. Ποια Ζέτα? Όχι, θα σου πει έτσι. Γιατί δεν σου πει έτσι? Τόσες φορές έχει δώσει παραγγέλματα με το όνομά σου. Άλλο αυτό, παιδί μου, μπορεί να το ξεχάσει. Γιατί να το ξεχάσει, παιδάκι μου, Αλτσχάιμερ έχει? Όχι, Έμεντελ. Oh. Δεν θα του πω γεια, είμαι η Ζέτα. Τι θα του πει, γεια, είμαι η Μέρη? Όχι, όχι, θα απαντήσω απευθείας στο ερώτημά του. Ποιο ερώτημά του? Θα πω. Γεια, είμαι η Ζέτα. Η φίλη τη Μέρη, τη μαμά του Λεωνίδα, που μα κάνετε γυμναστική. Το ξέρει ότι κάνει ανέφηβη? Ναι, ρε γαμώτο, δεν ξέρω πώ μου βγήκε αυτή η ανασφάλεια έτσι ξαφνικά. Δεν θα το ψυχολογήσουμε τώρα αυτό. Ή παίρνεις τηλέφωνο ή δεν παίρνεις. Παίρνω. Και άμα είναι παντρεμένος. Στην υγειά μας. Στην υγειά μας. Να είμαστε καλά. Λοιπόν, που λέει Λουκά μου, εγώ γυμναζόμουν πιτσιρικάς πάρα πολύ. Δηλαδή, μέχρι Ολυμπιάδα μπορούσα να φτάσω. Εξάλλου φαίνεται και από τη σωματική διάπλαση. Καταλαβαίνετε. Και τώρα πάλι που ασχολήθηκα με την πλαστική εξαιτία σου, λέω κατάλληλα να ψήσω το μικρό. Να ασχοληθεί λίγο, ρε παιδάκι, με το σώμα του εκεί πέρα. Δεν μπορεί ο πατέρας να πούμε να είναι τάβρος. Και το παιδί να μπορεί να βάλει λίγο κρέας εκεί πέρα πάνω του. Σωστά, δεν μου λες τα ντολμαδάκια πώς σου φαίνονται? Εγώ σας φαίνομαι γυμναστή έτσι όπως με βλέπετε, κύριε Λουκά. Δεν μου λες, Λουκά, δεν μου πεις στο σχολείο πώς θα πάει ψυχικά. Είναι καλός ή είναι τίποτα κουμπούρας? Κουμπούρας ο μικρός, είσαι καλά. Πρώτος μπορεί να μπει στη γυμναστική ακαδημία. Πολύ καλή ιδέα. Μισό λεπτό να οργανωθούμε λίγο έτσι. Να πάρουμε όλα από την αρχή. Ναι, οπωσδήποτε, ναι. Λοιπόν, εμπρότης. Ναι, αν οι γονείς γυμνάζονται, δίνουν καλό παράδειγμα στα παιδιά. Εν δευτέρης, κυρία Κικίτσα, τα ντολμαδάκια είναι καταπληκτικά. Εν τρίτης, λυπάμαι, δυστυχώς, ο Λεωνίδας τώρα δεν μπορεί να ασχοληθεί εντατικά με τη γυμναστική. Και πού είχαμε... Α, ναι, κυρία Βιβί μου, εμφανισιακά είστε άψογοι. Αλλά τώρα, αν είστε γυμνασμένοι, δεν μπορώ να το κρίνω με γυμνό μάτι. Υπάρχει άλλη ερώτηση? Ορίστε, δεν τρεβηθεί. Με αυτό και με αυτό τον έπρεξε τον άνθρωπο, μια μπουκιά δεν μπορούσε να φάει. Μία ερώτηση μόνο. Κύριο Καυτερή. Μισό λεπτό μπορώ να ακούσω την ερώτηση. Ναι. Κύριε Λουκά, το επάγγελμά σας το εξασκείτε και σαν ελεύθερος ιδιώτης, θέλω να πω, και εκτός σχολείου. Εντελώς ερασιτεχνικά ασχολούμαι με ένα αθλητικό σύλλογο στη γειτονιά μου. Αν θέλετε, μπορείτε να γραφτείτε μέλος. Δεν μιλάτε, κύριο Καυτερή, θα πάρετε. Ευχαριστώ. Sorry, δεν ήξερα. Λεωνίδα μου, έλα αγάπη μου να φας, έλα. Γεια σου, εντάξει, δεν πεινά. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Ρεζί, στον πατέρα σου λέπεις, αγιά. Και λέγα, πού σε ξέρω εσένα. Γεια σου, πατέρα μου, γεια σου, βιβί μου. Γεια σου, γιαγιά μου. Το χρυσό μου, είδατε. Πρώτα έρχεται σε μένα, τόσο με αγαπάει και μετά πηγαίνει στο σπίτι του. Πεντανός. Αν ένα πράγμα ξέρω να κάνω πολύ καλά, αυτό είναι οι σάλτσες. Θες να δοκιμάσεις? Ναι, σε πιστεύω, αλλά αργότερα. Άντε, παιδάκι μου, πάρε το τηλέφωνο, πάρε να φάμε και αυτή τη μακαρονάδα, τέλος πάντων. Γιατί δεν θα περιμένουμε τον Λεωνίδα? Α, νάτος. Γεια σου, κοριτσιά. Σετάκι μου, περιμένεις τηλέφωνο? Όχι, καλέ. Απλά το κοιτάω.
Εγώ κοιτάω έτσι το τηλέφωνο όταν έχω μαλώσει με το Μαριλενά και περιμένω να με πάρει για να τα ξαναβρούμε. Ναι, εσύ είσαι ερωτευμένος. Κοίτα, δεν θα μπορούσα να είναι ερωτευμένη. Μια χαρά κοπέλα είναι σαν τα κρύα τα νερά. Ζετάκι μου, ποιος είναι ο τυχερός? Κανένας καλέ. Άντε τώρα, ποιος τα λέει αυτά? Άντε, άντε. Λίτα χέρια σου να φάμε. Μα να είσαι κούκλα με αυτή τη φούστα, ε. Τι φα έχουμε? Μακαρόνια με κόκκινη σάλτσα. Και δεν ξέρεις να φτιάξεις και σάλτσες. Εγώ δεν ξέρω να φτιάχνω σάλτσες. Αν ένα πράγμα ξέρω να κάνω καλά, είναι σάλτσες. Ναι, ωραία. Φάτη με τη φίλη σου. Αν δεν της έχει κοπεί η όρεξη από τον έρωτα. Λεωρίδα, δεν την παρατραβάμε τώρα την πλάκα, τι καταλαβαίνεις? Σωρή, κορίτσια. Εγώ νόμιζα ότι σας αρέσει ένα καλό αστείο έτσι πριν το φαγητό. Δεν είναι καλό αστείο. Τι θες να φας τώρα εσύ, ε? Τίποτα, θα πάω στην Κικίτσα μετά. Γιατί τώρα είναι εκεί ο Καραχρήστος ο γυμναστής μου. Ποιος? Ο γυμναστής μου. Τι κάνεις στην Κικίτσα ο γυμναστής σου? Τρώει. Αλλά αν θέλετε τη γνώμη μου, πολύ λάθος επιλογή. Πολύ. Τι λάθος επιλογή, Λεωνίδα, τι είναι αυτά που λες τώρα, που κολλάει, δεν σε καταλαβαίνω ώρες-ώρες. Ούτε εγώ με καταλαβαίνω ώρες-ώρες. Λοιπόν, θα είμαι στο δωμάτιό μου και αν με ζητήσει κανείς είμαι σε meeting. Ζητά, να κρατήσεις αριθμό και όνομα. Εγώ, καλέ μου. Εσύ δεν έχεις αφήσει το τηλέφωνο από το χέρι σου. Τώρα γιατί το είπε αυτός αυτό? Ποιο απ' όλα? Όχι αυτό, με τη λάθος επιλογή, πιστεύεις ότι ξέρει κάτι? Για ποιον, καλέ? Για τον Λουκά, για ποιον άλλον? Άντε καλέ, πλάκα σου κάνει. Δεν τον έχεις μάθει ακόμα τον Λεωνίδα. Γεια σας, κυρία Μέρη. Μέσα είναι το να κάνεις σας. Μέσα είναι, μέσα. Α, πεινάς, θες να σου βάλω μακαρόνια με κόκκινη σάλτσα? Όχι, κυρία Μέρη, δεν μου αρέσει η κόκκινη σάλτσα. Δεν της αρέσει η κόκκινη σάλτσα. Όχι, εγώ ένιωσα ότι κάτι ήθελε να μου πει με τον τρόπο του. Ποιος? Ο Λεωνίδας, καλέ. Α. Χαίρετε. Συγγνώμη, ένας έρχεστε εσείς. Ποιος είναι ο ένας, ποιος είναι ο άλλος ένας? Καλά, δεν πειράζει. Μέσα είναι ο Λεωνίδας. Γεια σου, Ζέτα. Τι έχεις, είσαι καλά? Ναι, καλά είμαι, μια χαρά. Γιατί δεν φαίνομαι, πώς δείχνω? Ξέρω εγώ, δείχνεις κάπως κουρασμένη, γερασμένη, να το πω. Ρε στον διάολο από το χάμο. Άσε τον διάολο. Αφού δεν θες τη γνώμη μου, τότε γιατί ρωτάς? Εγώ πάντως νομίζω ότι παραλογίζεσαι και δεν καταλαβαίνω και το λόγο. Πάμε, παιδάκι μου, δίπλα να τους συναντήσουμε. Να φάμε και αυτή την έρημη, τη μακαρονάδα. Όχι, δεν πάμε. Γιατί έχω τα χάλια μου σήμερα. Ξέρω τα καλά σου. Ακούς τι λέει ο Τέλης. Τι έχει, Ζέτα? Ζέτα. Η Ζέτα πέντε είναι ερωτευμένη. Ερωτευμένη? Με ποιον? Α, δεν ξέρω, εγώ τίποτε. Με τον Καραχρήστο, αλλά μιλιά. Με τον Καραχρήστο? Τι του βρήκε? Δεν ξέρω, ρε φίλε, γιατί καταλαβαίνω τις γυναίκες. Αφού όλες οι γυναίκες είναι ψωνάρες, αγόρι μου. Α, μωράκι μου, όλες οι γυναίκες είναι ψωνάρες, Μωρό μου, ναι. Όχι, εννοούσα όλες οι γυναίκες με εξαίρεση εσένα. Λεωνίδα μου. Δεν μου αρέσει η αντίληψη που έχεις. Και καμιά ώρα θα σκοτωθούμε, όχι τίποτα άλλο. Μωρό μου, τι φταίω εγώ τώρα που η άλλη την ψώνησε με τον Καραχρήστο? Α, το θέμα όμως είναι ιδεολογικό, μπρε. Α, σου πω, τους είδες πουθενά μαζί? Όχι, ρε, το πιάσα στον αέρα. Καλά, μπορεί να κάνω και λάθος. Πάμε, παιδάκι μου, πάμε να τελειώνουμε να φάμε και αυτή τη μακαρονάδα. Έλα, ρε, μερικέ, τι θα πούμε. Έλα, χρειαζόμαστε δικαιολογία για να πάμε στην Κικίτσα. Έλα, σου λέω. Χάρηκα πάρα πολύ. Και κι εγώ, Λουκά μου, κι εγώ. See you the gym. Λουκά μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα και σε άλλα με υγεία. Όχι, εγώ ευχαριστώ για το τραπέζι και είμαι υποχρεωμένος. Gym. Gym. Τι σύμπτωση είναι αυτή. Ο Λουκάς. Πώς από εδώ. Δεν το περίμενες. Δεν το περίμενες. Όχι, καθόλου. Ήρθα για τη μητέρα σας, τις έδειξα μερικές ασκήσεις, γιατί μου είπε ότι πιάστηκε από τη γυμναστική. Μα και εμείς πιαστήκαμε. Έλα. Γίνεται να ξεπιαστούμε. Σοβαρά, έχετε λίγο χρόνο να σας δείξω? Βεβαίως, χρόνο δεν έχουμε, αλλά είμαστε. Έχουμε χρόνο, πάρα πολύ χρόνο. Πάμε. Έχουμε, πάμε. Κάνε αυτό. Καλέ, δεν είμαστε καλά. Πήγε εκεί. Πού εκεί? Στη Μέρη πήγε. Πήγε να πει μια καλημέρα. Έλα, ρε Νάσο, αμάπια, μεσημέρι είναι. Τι να πει καλημέρα? Ένα γεια, κοίτα να δεις τώρα που κόλλησε. Και γιατί δεν μας το είπε ότι θα πάει εκεί? Και γιατί να μας το πει, δηλαδή? Θα πάω να δω. Κάτσε, καλέ, έλα εδώ. Έλα εδώ, βρε, Κικίτσα μου. Έλα εδώ, αγάπη μου. Τι είναι, παιδί? Κάτσε να πιούμε το κρασάκι μας. Άντε, και στο κάτω-κάτω, τι ρωτάς μετά, εσύ τη Μέρη να σου πει, αν σε ενδιαφέρει τόσο. Αν με ενδιαφέρει, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Απλώς δεν θέλω να τον κουράσω. Διότι κοίταξε, αυτός ήρθε εδώ, μας έκανε τζάμπα μάθημα γυμναστική και εμείς του ανταποδώσαμε, του κάναμε τραπέζι. Δεν μπορεί να πάει τώρα δίπλα να επωφεληθεί και η Ζέτα, γιατί και η Ζέτα μέσα. Όχι, αγάπη μου, αυτό δεν θα το αφήσω, θα πάω να δω τι γίνεται. Άρε Παναγία, τραυμακομεία. Να σου λύει. Έλα. Να σου πω, αγάπη μου, μια αμαρτία. Ναι, το μία μου άρεσε. Νομίζω ότι της Κικίτσας της αρέσει ο Λουκάς. Ρε άγαζε από εκεί, άγαδεις. Τι σκέφτε το βρώμικο το μυαλό σου? Γιατί μου ρε Νάσο, δηλαδή, δεν καταλαβαίνω, τι έχει το μυαλό μου? Πρώτα απ' όλα είναι πολύ νεότερός της. Και τι πειράζει,
Μας αρέσουν και τα τεκνά τώρα. Όχι και τεκνό. Δηλαδή, συγγνώμη, τι θες να πεις, ο Λουκάς για την ηλικία μου είναι μικρός? Όχι, αλλά για την Κικίτσα είναι. Μπα, έτσι, λαμπερή είναι, ανική που είναι η Κικίτσα. Όχι, 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 όχι. Και στο κάτω-κάτω δεν κατάλαβα, δηλαδή. Άμα περάσει μια γυναίκα, έτσι, μια ηλικία, θα πρέπει να μείνει μόνη της, χωρίς συντροφιά, χωρίς έναν άνθρωπο δίπλα της. Σιγάρα μη δεν έχει συντροφιά η Κικίτσα. Όλη τη μέρα με παρέα είναι. Η μέρη δίπλα μένει. Όποτε θέλει πάει, όποτε θέλει έρχεται. Σιγά σιγά, όχι μόνη σου. Θα κάνεις απότομα, θα πάρεις καμιά θελάσσα. Λοιπόν, στηρίξου καλά στα πόδια. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, σπνοή και ορθή γωνία. Σιγά σιγά. Και κάτω. Ναι. Και κάτω. Έτσι, αφήστε, κύριε Λουκά, αφήστε. Ναι. Θα τις δείξω εγώ που ξέρω και που έχω ελαφρά χέρια. Μα κι εγώ ελαφρό χέρι είμαι. Ναι, το διαπίστωσε όταν μου κάνατε τις ασκήσεις. Αλλά εγώ τώρα τα έμαθα. Έλα, Μανούλα, θέλω να μου πεις τη γνώμη σου για τη σάτσα που θα φτιάχνω για τη μακαρονάδα. Ζέτα, είναι καλύτερα να κάνεις μόνος σου τις ασκήσεις, χωρίς τον κύριο Λουκάρη, διότι δεν θα τον έχεις πάνω το μαζί σου, αγάπη μου, και δεν θα μπορέσεις μετά το καταλαβαίνεις να προσαρμοστείς. Καλύτερα... Έλα, παιδάκι μου, δεν θέλει να κατέβεις, έλα! Πω, Ζέτα, εγώ λέω να βρούμε κάποια ώρα να έρχομαι μια-δύο φορές την εβδομάδα να κάνουμε μόνοι μας γυμναστική. Και πόσο ακριβώς παίρνετε την ώρα? Γιατί με προσβάλλεις? Αντιθέτως. Σε πρόσβαλα εγώ? Να μην σε επιβαρύνω, Έλα τώρα. Έλα, λοιπόν, χαλάρωση. Ναι. Κάτσε εδώ έτσι να σου δείξω έτσι προκαταρκτικά. Μπρούμητα. Μπρούμητα, μπρούμητα. Α, εδώ στο καναπέ. Θα είναι κανονικά. Να κάνουμε λίγο ραχιέως. Ραχιέως εδώ. Ναι, ναι, ναι. Έλα έρωσε όμως. Ναι, ναι. Σκάσε, ρε, σκάσε. Προχωρημένα τα πράγματα. Έλα, ρε, θα τσιμπήσουμε το βαθμό στη γυμναστική. Γεια σας, κύριε Καραχρήστο. Γεια σου, παιδί μου. Ω, μην ενοχλείστε. Εμείς την κάνουμε τώρα, φεύγουμε. Okay, κύριε Καραχρήστο, να προσέχετε τη Ζέτα. Είναι πολύ φίλη μας. Ζέτα μου, με τις υγείες. Επίσης. Πού πάτε εσείς? Πάμε έξω να φάμε κάνα σαντουίτς. Ω, έχω φτιάξει πολύ ωραία μακαρονάδα. Μακαρονάδα, εσύ. Μαμά, δεν φτιάχνω ωραία μακαρονάδα. Υπέροχη, αγάπη μου, αφού είναι η δική μου η μακαρονάδα. Φτιάχνει τη συνταγή μου, ξέρετε. Λοιπόν, προτείνω ότι πρέπει να σταματήσετε τη γυμναστική, γιατί τον έχει κουράσει, Ζέτα μου, τον κύριο Λουκά. Όχι, δεν με κουράζει καθόλου. Το ίδιο θα έλεγα και εγώ από ευγένεια. Τέλος πάντων, θα σου δώσω το κινητό μου. Το έχει. Το έδωσα εγώ. Σοβαρά, γιατί μου τηλεφώνησε? Είχε τη μέση της και είχε πιαστεί και μου ζήτησε να της το δώσω. Μα γιατί δεν μου τηλεφώνησε? Αυτό είναι μια άλλη έτσι μεγάλη ιστορία. Ωραία, ωραία. Την άλλη φορά θα θέλεις κάτι να μου τηλεφωνήσεις, εντάξει? Ναι, βεβαίως. Έγινε. Ναι, και εγώ, και εγώ θα σας τηλεφωνήσω αν χρειαστεί. Άντε ρε Κικίτσα, τι να μετέφει να σε περιμένουμε. Ένα μπουκάλι κρασί πια με δυο μας. Ένα μπουκάλι κρασί, καλή θα γίνεται αλκοολική, για όνομα του Θεού. Μου επιτρέπετε? Γεια σας. Γεια! Λοιπόν, άντε, Κικίτσα, να πηγαίνουμε και εμείς να σε βοηθήσουμε να μαζέψεις τα πιάτα, να πάρουμε μετά κανένα υπνάκο. Έλα, Βιβί. Ναι, ναι. Πηγαίνετε εσείς και σε ένα λεπτό έρχομαι. Μην έχουν και αργήσεις. Όχι, μωρέ. Λοιπόν, δεν ξέρεις τι είπε με τη Βιβί. Κορίτσια! Πού να σας τα λέω. Τι καλά. Της Κικίτσας. Της αρέσει ο Λουκάς. Μπράβο. Μπράβο, επιτυχία ο Λουκάς. Εσύ που το κατάλαβες αυτό? Έλα ρε που το κατάλαβα. Τη συμπεριφορά της. Α, μωρή, γι' αυτό χώθηκε μέσα στα πόδια μας και δεν άφηνε τον άνθρωπο να μου κάνει τις ασκήσεις. Γι' αυτό. Αλλά να σας πω, δηλαδή, εγώ το χαίρομαι. Μακάρι. Αν ήταν η μάνα σου στην ίδια φάση, θα το χαιρόσουν έτσι πολύ, όχι? Μακάρι, με χίλια. Να την ξεφορτωθώ. Δηλαδή, τον Λουκά τον κάναμε μόνοι μου. Γιατί άσχημο είναι να τα έχουμε καλά με τον καθηγητή του γιού μας. Γι' αυτό τον περιποίησε τόσο πολύ, δηλαδή. Γι' αυτό, γιατί άλλο. Έλεγα, ρε παιδί μου, μήπως σου άρεσε. Είμαστε καλά, στην ηλικία μου. Κοίτα, σιγά μου στην ηλικία σου. Τι έχεις, δηλαδή. Νεότατη. Έλα, και ποια με πέρασες. Καλά, μου πιάσεις έτσι. Μια σκέψη έκανα κι εγώ. Αλλά τώρα που το λες και το παρατηρώ, αποκλείεται. Διότι ο Λουκάς γουστάρει τη Ζέτα. Τη Ζέτα. Και πού το κατάλαβες εσύ? Πού το κατάλαβα τώρα? Εμείς οι άντρες μεταξύ μας καταλαβαίνόμαστε. Δηλαδή εσείς οι γυναίκες πώς καταλαβαίνεστε? Εμείς τίποτα. Τα ρίγα. Ήρθες τώρα που μαζέψαμε? Έλα καλέ, μισό λεπτό έκανα. Και εμείς μισό λεπτό κάναμε να μαζέψουμε. Λοιπόν, άντε, παιδί, μάζευτε να φύγουμε. Εμείς και Κίτσα τα λέμε. Περαμπάσεις. Γεια. Ζέτα, λοιπόν. Ladies first. Ελπίζω να μην σε ενοχλώ που έρχομαι στη δουλειά σου, Ενοχλείς εσύ εμένα, μα τι μου λες τώρα? Όχι, βέβαια, κάθισε. Γιατί?
Γιατί αυτό τι έχω εγώ, δηλαδή. Με το που ήρθες εδώ πέρα, έχει αλλάξει όψη το προάβλιο. Τα παραλές τώρα, δεν νομίζεις. Εσύ, τι παίζει με τη φίλη της Μανώση και τον Καλαχρήστο. Α, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα εγώ. Ξέρει, ξέρει και παραξέρει. Εδώ την έχεις τη μαλακία εσύ. Εγώ πάντως σας έχω ξαναδεί μαζί. Ρε, κάνουμε καμιά πλάκα στον Καλαχρήστο. Πλάκα, ε. Πλάκα, ε. Να το κάνουμε πλάκα. Και βρήκα και την πλάκα, λοιπόν. Η Σαϊτά του παίζει ψυχολογία και αντιαυταρχική και όλοι ελεύθεροι και όλοι για τον εαυτό τους. Λοιπόν, θα πάμε και θα της πούμε ότι ο Καραχρήστος είναι αυταρχικός και μας καταπιέζει και φασίστας και... Να δούμε τι θα του ψάλλει. Το παν σε έναν καθηγητή, ξέρεις ποιο είναι. Να μην αφήσει τα παιδιά του πάρουν τον αέρα. Αυτό το σχολείο που βλέπει, αν δεν ήμουν εγώ, ξέρεις τι θα ήταν. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να εκφραστώ ελεύθερα. Είσαι και χαριτωμένη. Καλά, λοιπόν. Δεν μπορώ να πω κακές λέξεις. Καταλαβαίνω. Αλλά το θέμα είναι ότι όταν ένας καθηγητής είναι κοντά στα παιδιά, αφού γκράζεται τις ανησυχίες τους, καταλαβαίνει τις ανάγκες τους, μπορώ να σου πω, προωθεί τα ενδιαφέροντά τους και τα ταλέντα τους, οπότε και δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο να τον πάρουν τον αέρα. Αυτό ακριβώς τώρα που είπες είναι το πιο σημαντικό. Αλλά και καμιά αγριοφωνάρα που και που δεν βλάπτει. Όχι. Διότι όταν υπάρχει αγάπη, όταν υπάρχει αυτή η διακίνηση των συναισθημάτων ανάμεσα σε παιδιά και μεγάλους, να ξέρεις ένα πράγμα. Τα παιδιά ακούνε τους μεγάλους όσο χαμηλόφωνα και να μιλάνε. Και με άχνα και ψιθυριστά μπορώ να σου πω. Τι μου λες τώρα, είναι μαζεμένα πολλά μαζί και κάνουν φασαρία. Ε? Δεν πρέπει να βγάλεις καμιά αγριοφωνάρα να σε ακούσουν. Εντάξει, κάποιες φορές μία φωνή χρειάζεται, δεν λέω. Αλλά προς Θεού, επουδενή δεν πρέπει να εκφράζει αυταρχισμό. Εγώ αυτό πιστεύω, με κατάλαβες τι εννοώ. Τι μου λες τώρα, Ζέντα, εγώ είμαι της αντιαυταρχικής σχολής. Το έχω σπουδάσει αυτό στο Summer Hill. Δεν ξέρεις πόσο χαίρομαι. Κύριε καθηγητά, την μαζέσαμε τους σκοτρόνες. Πού είναι τα τσουβάλια να τις βάλουμε? Ποια τσουβάλια? Καλά, συγγνώμη για την όχληση. Θα ρωτήσω τον επιστάτη. Μαζεύουν κοτρόνες τα παιδιά? Δεν ξέρω τι μου λέει. Φαίνεται ότι του ευρωλογιάρχε να καθαρίσουν τον προάβλιο. Καλά, δεν υπάρχουν εργάτες του Δήμου για αυτή τη δουλειά. Πέντε είπε. Επτά είπε. Παστοίχημα. Ναι, ρε, και μια εβδομάδα φραπέ. Έγινε. Γεια σας. Συγγνώμη, κύριε. Πέντε γύρους δεν μας είπατε να κάνουμε τα τσουβάλια στην πλάτη. Ποια τσουβάλια? Κύριε, εντάξει, τις μαζέψαμε τις πέτρες, τις βάλαμε μέσα στα τσουβάλια. Αλλά τώρα εγώ θυμάμαι ότι μας είπατε επτά γύρους να κάνουμε τα τσουβάλια στην πλάτη. Και ο Τέλης θυμάται πέντε μόνο. Δεν πάμε καλά. Δεν πάμε καθόλου καλά. Πάμε να φύγουμε θυμός και μας πάει να κάνουμε 10 γύρους με τα τσουβάλια. Θυμηθήκαμε, εντάξει, μην αγχώνεστε. Γεια σου, Ζέτα. Γεια σου, Ζέτα. Γεια σας, παιδιά. Στο καλό. Έβαλες τα παιδιά να μαζεύουν τσουβάλια με κοτρώνες. Ούτε στη Μακρόνισσο να είμαστε. Α, τι μόνες, δεν έχω ιδέα. Κυρία, δεν είπατε και οι κοπέλες να βοηθήσουν στο να βάλουμε τις πέτρες μέσα στα τσουβάλια? Όχι, καλή κυρία, εσείς δεν είπατε ότι τα κορίτσια μόνο θα κουβαλήσουν τις πέτρες από το ποτάμι και μετά δεν θα κάνουν τίποτα άλλο? Είπατε ότι όποιος δεν βοηθήσει στο πετρομάζωμα θα φάει διήμερη. Τώρα θα γίνει πετρομάζωμα. Λοιπόν, να μαζευτούν όλοι εκεί πέρα να δούμε ποιος σας έβαλε και ποιος δεν σας έβαλε να κουβαλάτε αυτές τις κοτρώνες με τα τσουβάλια. Γρήγορα. Όλοι τάξτε μισό λεπτό εκεί πέρα. Να πηγαίνω κι εγώ σιγά σιγά, γιατί έχω αφήσει και το θερμοσύμφωνο ανοιχτό. Είναι και παλιός, δεν είναι κανένας καινούριος. Μην πάει στο απέναντι τετράγωνο, γίνει τίποτα πύραυλος και τον ψάχνω, κατάλαβες? Άντε, γεια τώρα, γεια. Μισό λεπτό να σου εξηγήσω, παιδί μου. Άλλη φορά, βρε αδερφέ, δεν χανόμαστε, σιγά πια. Άντε, γεια. Το Μάρια! Ρε το Μάρια, έλα το δω. Όχι, όχι, όχι. Έλα εδώ, έλα εδώ. Τι ανοησίες είναι αυτές που λέγατε προφανώς. Τις κάνουμε πλάκα, κυρία. Η πλάκα την προκύξατε. Ακόμα τράχει πανικόβλητη. Φτύνει κανένα πάει στο Υπουργείο Παιδείας να με κατακύλει. Μπα, μη φοβάστε. Το πολύ πολύ σε καρακαλένα να σας βγάλουν σε κανένα παράθυρο για κανένα δύο μήνες. Όχι, ρε, μην την αφήσουμε. Αυτή είναι ικανή να φωνάξουν και τη γυναίκα σας και τα παιδιά σας και να τους πάρουν τη συνέντευξη ότι τους δέρνατε. Το ξέρουμε. Λοιπόν, επειδή είσαι πάρα πολύ ξυπνιά παλικάρια, λέω να κάνουμε καμιά 7.000 στροφές στο τετράγωνο, ε. Εγώ, κύριε, δεν μπορώ. Έχω χτυπήσει το πόδι μου. Σοβαρά, ε. Α, και εγώ σήμερα αποφάσισα να μην κάνω γυμναστική. Και εγώ δεν μπορώ, είναι αδιάθετη. Είναι αδιάθετη, εγώ είμαι πολύ ευδιάθετος και μια που μου δώσετε για τη φαϊνή ιδέα. Επειδή το ρέμα έχει πάρα πολλές κοτρώνες, λέμε πάμε να μαζέψουμε καμιά χιλιάδα, ε. Ακολουθήστε με. Εμπρός! Αχ, έλα να σε μου έλεγε. Ήρθω γίγαντας. Σηκώ, νέα, νέα. Τι νέα, κίτσα. Πιάσε από εκεί, γιατί δεν μπορώ να το σηκώσω. Από εδώ, έλα. Λοιπόν, αυτή η τρελή η Ζέτα εγκατέλειψε. Όχι γυμναστική πια με τον Λουκά, είναι αυταρχικός, λέει. Γιατί τι έκανε, την έδιρε? Όχι, παιδί μου. Πρέπει στη δουλειά του κάνει ένα εξαιρετικό στη δουλειά του στο σχολείο. Απλώς έβαλε τα παιδιά να πάνε κάτι πέτρες. Και αυτή η Ζέτα έγινε έξαλλη. Καλά, έχει πέτρες σχολείο. Όχι,
είπε, είχα τη σκουπιδάκια. Δεν εσύ, δεν την ξέρει τώρα τη Ζέτα. Ναι. Το κάνει το τόσο τόσο. Α, βέβαια. Ναι. Λοιπόν, εγώ να σου πω τι ακριβώς συμβαίνει. Ναι, για πες, για πες. Ναι. Καταλαβαίνω όλα. Για πες, για λοιπόν, πρόσεξε. Αυτή ναι. Έφαγε χιλόπιτα από το Λουκάτι. Ότι αυτός είναι σοβαρός άνθρωπος και βέβαια δεν είναι. Αυτή τη σουσουράδα. Τώρα είναι σοβαρός άνθρωπος και τόσο όριμος και αυτόν τι. Σωστή. Μπορεί να τον ενδιαφέρει αυτή. Oh. Έρχεται. Άπεις τίποτα. Ο πας. Κάνε πως δεν ξέρεις τίποτα. Τίποτα. Έλα, Λουκά μου. Έλα. Καλώς το Λουκά. Γεια χαρά, γεια, γεια. Λοιπόν, να τον εγγονό σας και τον γιο σας και όλα τα άλλα τα κολυτάρια. Θα τους περιποιηθώ καταλήλως αν μου το επιτρέπετε, βέβαια. Δηλαδή. Γιατί μου κάναν μία χοντρή πλάκα. Έχουν διαδώσει ότι τάχα τους έχω βάλει εγώ, ας πούμε, να πάνε στο ρέμα να κουβαλάνε πέτρες με τα σουβάλια. Γιατί σου κάνουν πλάκα. Γιατί τους κάνω γυμναστική και αυτοί βαριούνται. Μα η γυμναστική είναι το καλύτερο πράγμα στον κόσμο. Να τους κάνεις ό,τι θέλεις. Έχεις την έγκρισή μας να τους κάνεις. Δεν έχει. Ναι. Έλα, τι θέλεις. Λες αλήθεια. Και πού είναι δηλαδή. Στο χειροκομείο. Σοβαρά. Επιτέλους. Όχι, εντάξει, κλείνω. Έρχομαι. Συγγνώμη. Ναι. Εγώ πρέπει να επιστρέψω επιγόντως. Τα ξαναβρήκαμε με τη γυναίκα μου. Έστειλε την πεθερά μου στο χειροκομείο. γιατί μας είχε τη ζωή μαύρη, αφού να σας πω. Έκλαιγε όλο το βράδυ μέχρι τη στιγμή που θα σηκωθώ εγώ να φύγω από το κρεβάτι που με τη γυναίκα μου. Πάω στον καναπέ να πάω και πηγαίνω με τη γυναίκα μου. Όχι, κυρία μου. Πάω τώρα στο χειροκομείο να ζήσουμε κι εμείς ελεύθεροι. Μπράβο. Γεια σου. Επιστρέψω με την πρώτη ευκαιρία. Γεια σου, ρε Λουκά. Γεια σου, Λουκά. Γαϊδούρη. Όχι, γαϊδούρη. Και κίτσα μου, μια χαρά άνθρωπο ο Λουκά. Να πάει την πεθερά του στο χειροκομείο. Να γιάσει ο άνθρωπο. Βρε πουλάκι μου. Την άλλη πεθερά εννοώ, την κακιά. Εσείς οι καλοί. Και η κίτσα. Κήρυγμα πατέρας, κήρυγμα και η μάνα. Ερίσμα μου δώσαν να γράψω ένα πεάνα.